Τρελές εποχές, ρε. Πάμε λίγο. Είκοσι χρόνια μετά έχει βγει ένα ωραίο, πολύ ωραίο ρημαστεράκι. Α, κάτσε να πάμε στο μυστικό πέρασμα. Θα το δείξουμε, ρε, το μυστικό πέρασμα. Φω, σαν να το παίζα εχθές, ρε, πούστη. Οπα, να σε τι κάνεις, αναρχία εδώ, καφρίλα, εδώ, πυλάκια, εδώ, μυστικό, καλά, κλασικά, secret place, έλα η παρέα. Στο σινεμά, εδώ που ξέρεις, αυτό το σινεμά που δίνω. Ποιος είναι, οπα. Τώρα ποιος βρήκε, πάρε στο καλό, γίνεται σεισμός. Ο σεισμός γίνεται και εδώ, κουδούνια εκεί. Εντάξει, μισό, πάυση, πάυση. Λοιπόν, και εγώ χτύπησε το κουδούνι και ήρθε ο καλεσμένος για το σημερινό επεισόδιο. Για χαρά. Λοιπόν, παιδιά, ο καλεσμένος εδώ σήμερα που είναι ο Παναγιώτης. Χάρηκα. Τι να πούμε για τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι καταρχήν πρώτος μου ξάδερφος. Έχουμε μεγαλώσει από μικρή, έτσι. Βέβαια αυτός ήταν πιο μικρός από μένα, του ρίχνω 8 χρόνια, γεννηθεί στο 90, έτσι. Το 90, ναι. 30 χρονών, ας πούμε, τώρα. Και εγώ 38. Εντάξει ρε, φίλε, όσο νιώθεις είσαι και τέτοια τώρα, ξέρεις. Ναι, εννοείται. Τις κλισέ κουβέντες που πάντα ταιριάζουν και τέτοια, ναι. Για πάντα νέοι. Ο Παναγιώτης δεν είναι συλλέκτης, γι' αυτό σήμερα είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή ήθελα να σας φέρω ένα άτομο εδώ που να είναι τελείως διαφορετικό από το concept που έχετε συνηθίσει, έτσι, με μεγάλους συλλέκτες, με hardcore γνώστες, τρέλα κτλ. Ο Παναγιώτης είναι στο άλλο άκρο. Με παρακολουθεί με αυτά τα χρόνια και την προσπάθειά μου έτσι και να μεγαλώσω ρετρό συλλογές, κανάλια, τα έχει ζήσει όλα. Τα έχω ζήσει την πολύ αρχή, ναι, έτσι. Την πολύ αρχή το έχω ζήσει το εγχείρημα. Οπότε ο Παναγιώτης είναι πολύ αγνός, δεν είναι δηλαδή ούτε στρατοπεδευμένος κάπου, ναι, έχει τις αναμνήσεις του και θέλουμε σε αυτό το επεισόδιο να τους καλήσω έτσι νοσταλγία και αναμνήσεις, γιατί αυτό το κανάλι το ξέρετε. Δίνω πάρα πολύ έμφαση στις αναμνήσεις και στην νοσταλγία, γιατί το γουστάρουμε αυτό, ειδικά οι μεγαλύτεροι, και να θυμούνται κάποια πράγματα και να μαθαίνουν και οι πιο καινούργιοι στη φάση. Και οι καινούργιοι που γουστάρουν, ναι, ξέρω πολλά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τα ρέτρο. Ακριβώς. Ακόμα και αν δεν τα έχουν ζήσει. Ναι, 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 ναι. Μικρές ηλικίες, ναι. Οπότε λοιπόν, Παναγιώτη σήμερα, το τέταρτο και τελευταίο ερταστικό επεισόδιο, παιδιά, για φέτος. Είχε αποσχεθεί 5 επεισόδια. Αλλά δυστυχώς δεν μου βγήκε, γιατί αυτό που περίμενα να κάνω 5ο επεισόδιο, ξέρεις τώρα εσύ τι είναι, δεν θα το πούμε όμως. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν το βρήκα διαθέσιμο για πώληση, το χάσα μέσα από τα χέρια μου τελευταία στιγμή. Το είχα απολογίσει για ένα πολύ ωραίο επεισόδιο 5ο, αλλά στο μέλλον θα το βρω σύντομα που να είναι θα πάει. Θα ήταν πολύ καλό. Θα ήταν καλό, μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων θα ήταν πολύ καλό. Εντάξει. Αλλά δεν πειράζει, θα γίνει σύντομα αυτό το επεισόδιο. Οπότε αυτό είναι και το τελευταίο επεισόδιο για το χριστουγεννιάτικο Exclusive Console Hunter. Ελπίζω να χαρήκατε πάρα πολύ και τα περασμένα 3 επεισόδια. Βασικά το είδα τα χαρήκατε, η αγάπη, σχόλια, likes. Περισσεύει, ήταν πολλά. Οπότε σήμερα εδώ ένα τελείως λοιπόν από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν είναι συλλέξη ο Παναγιώτης, είναι ένας συνηθισμένος έτσι γνώστης μεν, θυμάσαι σκηνικά. Έχω γνώση και από το σύγχρονο gaming και από το παλιό. Μπράβο. Απλά δεν συλλέγω, δεν ναι. Έχω αυτή την τρέλα να συλλέξω. Ίσως δεν έχω και τη δυνατότητα μέχρι ένας βαθμό.
Ναι. Αλλά αυτό το νοστάλτζια και οι εικόνες, ας πούμε, που έχεις όταν θυμάσαι τον εαυτό σου με ένα χειριστήριο και έτσι, δηλαδή. Ναι. Αυτό το έχω ζήσει. Το πλημμυρίζει μέσα μου και μέρα σίγουρα. Έχεις μέσα λοιπόν ένα χύμαρο αναμνήσεων κτλ. Ο Παναγιώτης, να πούμε ότι είναι για μαθηματικός γενικά. Οπότε έχει ένα άλλο μαθηματικό μυαλό που μπορεί να το καταλάβετε ότι είναι σε άλλο level η φάση. Τώρα πώς θα τα εξηγήσει κάποια πράγματα. Ναι, Πανεπιστήμιο Σάμου τώρα εκεί. Αιγαίου, θυμάσαι κάτι σελίδες στο Facebook πριν πας φοιτητής που έβρισκες. Έψαχνες για αγκομενάκια, λέγαμε στο Facebook. Παιδιά, έχω κάνει ένα αγκομενάκι από εκεί ακόμα. Πριν πας φοιτητής έψαχνα. Πριν πάω φοιτητής, έβγαλα συμφοιτήτρια απίστευτα. Καλά, λέμε, ναι, καλά, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Χρήσα, sorry, εντάξει, απλά έτσι. Τώρα στην νοσταλγία είναι και αυτά, νοσταλγίες παγιές. Νοσταλγίες. Λοιπόν, για να μην ξεφεύγουμε, πού θέλεις να ξεκινήσουμε, ρε φίλε? Θέλω τις πρώτες σου εικόνες ή να κάνω εγώ έτσι ένα μικρό intro, τι θυμάμαι με σένα. Πρώτα εγώ, να πω σαν μικρό στη... Κοίτα εσύ Νικό, σίγουρα οι πρώτες video game εικόνες που έχω σε περιλαμβάνουν. Έτσι. Αν θες, ναι, αν θες όσον αφορά το κομμάτι του gaming, ας πούμε, και τα consoles και... Το πιο σημαντικό είναι ότι μου εμφύτεψε στο κομμάτι του καψίματος που λέμε. Καλό είναι τώρα αυτό, κακό. Καλό είναι, εντάξει. Καλό είναι γιατί μαθαίνεις και αφιερώνεσαι και... Απολαμβάνεις κάποια πράγματα χωρίς να σε νοιάζει κάτι άλλο. Ρε παιδί μου, λες αυτό, θέλω αυτό, κάνω αυτό. Ναι. Και σου φωνάζει μαμά ότι είναι έτοιμο το φάι, εσύ θα πρέπει να περάσει την πίστα, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ξέρω. Σωστό. Οπότε κάνε, ανέλαβε, πάρε τις εικόνες και αν δεν θυμάμαι κάτι, θα σου πω. Αν θυμάμαι, θα συμπληρώσω. Ωραία, κάνουμε free link και τα λοιπά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ η πρώτη ανάμνηση έτσι που έχω με τον Παναγιώτη να ξεκινάει να είναι από πίσω. Τώρα θα περάσει και μια εικόνα έτσι να μας δείτε παιδική ηλικία, εμένα και τον Παναγιώτη και τον αδερφό του. Ο Αργύρης δεν είναι βέβαια εδώ, θα τον φέρω σε άλλο επεισόδιο τον Αργύρη. Ο πατέρας του είχε λοιπόν τον Amstrad το CPC των 6128, που ήταν εμένα η πρώτη μου επαφή με video games, η πρώτη μου επαφή με home microcomputer. Γενικά ήταν όλη η πρώτη επαφή εκεί. Ο πατέρας στον υπολογιστή αυτό, θυμάμαι, τον κράτησε περίπου μέχρι το 95, τον είχε από το 88. Πολύ τον είχα. Και τον κράτησε μέχρι το 95 γιατί? Γιατί το 95 ξεκινήσανε οι άλλοι αρχιτεκτονικοί, τα open PCs, δηλαδή τα home, τα PCs γενικά. Τα PCs γενικότερα. Windows 95. Ακριβώς. Έφυγε το παλιό λειτουργικό τώρα, τα DOS και αυτά. Και θυμάμαι ξαφνικά από τον Amstrad να κάνετε μια μετάβαση σε ένα Windows 95 άσπρο monitor, πιο έγχρωμο. Το άλλο ήταν πράσινο-μαύρο. Ήταν πράσινο-μαύρο, ναι, έτσι. Και θυμάμαι λοιπόν τον Παναγιώτη να είναι 3 χρονών, δηλαδή τώρα το 93 θεωρητικά, ναι. Και να είμαι με τον αδερφό του, που ο αδερφός του ήταν ήδη 7 χρονών, εγώ ήμουνα 11, και να είμαι τώρα εγώ να παίζω στο PC του πατέρα σου Batman και κάτι Barbarian, κάτι τέτοια παιχνίδια τώρα. Το Barbarian που... Έκοβαν τα κεφάλια και μετά πήγαινε ο Νάνος και το πιάνε, ναι, και έφευγε ναι. Από την πίστα και το κλώτσαγε. Θυμήθηκες? Θα στο περάσω τώρα εικόνα αυτό. Αυτό ήταν blending, ξέρεις. Σου έκανε τα flashbacks, έτσι. Αυτά είναι. Και θυμάμαι τώρα να είμαστε σαν τους Ντάλτον, ένας, δύο, τρεις, γιατί είχαμε και διαφορά ύψους. Και να παίζουμε, παιδιά, και ο Παναγιώτης ήταν έτσι 3 χρονών. Και ήταν κάτι άλλο αυτό που έβλεπε, βέβαια, βίαιο τότε. Τώρα φεύγαν τα κεφάλια. Ναι, ρε, αντί να παίζεις με Play-Doh και τα Lego της πλαστελίνης, έβλεπες κεφάλια στον Μπαρμπάι. Ναι, αποκεφαλίζαμε κάτι ανθρώπους, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει. Άλλες εποχές, πιο άγνες. Μεγαλώντας πάντως δεν αποκεφάλισα κανέναν. Εντάξει, οπότε αυτό. Μάλλον δεν. Αυτό που λένε Αμερικάνοι, τα video games και όχι, Έλληνες, γιατί και ναι. Call of Duty έχω παίξει πολύ πιο μικρός. Ας πούμε, δεν έχω ρίξει ποτέ με όπλο. Ούτε χειροβομβίδα σε κανένα δωμάτιο. Ούτε grenade έχω ρίξει, ναι, ξέρω. Και Grand Theft Auto έχω παίξει πάρα πολύ, αμάξι δεν έχω κλέψει. Σωστό. Οπότε ήταν άλλη εποχή, ρε παιδί μου. Παίζαμε ωραία και τον θυμάμαι τον Παναγιώτη να παίζει, να προσπαθεί να παίζει. Αλλά είχε πάντα εμάς τους δυο τους μεγαλύτερους, σαν ερέθισμα. Και επειδή τότε και εγώ είχα, ρε παιδί μου, και το Game Boy και είχε πάρει. Και, είχε φέρει ο πατέρας από το Βερολίνο, θυμάμαι. Είχε πάει ταξίδι στο Βερολίνο. Ναι, ναι. Και είχε φέρει το Game Boy το Classic. Α, το άσπρο που έχουμε. Το, άσπρο. Το χοντρό αυτό που έχουμε εμείς σπίτι ακόμα. Ναι, που είναι ίδιο με αυτό που είχα και εγώ λίγο πιο ναι, πριν. Ναι, ναι. Και είχε φέρει μαζί, φίλε, και το Batman. Α, μπράβο. Δεν το έχεις μαζί, δεν πειράζει. Εντάξει, το έχω εγώ πίσω. Άμα θες να το δεις, θα σου το δείξω εγώ μετά. Και θυμάμαι λοιπόν τον πατέρα σου να έχει φέρει αυτό και ένα άλλο παιχνίδι, το σόκερ. Και το σόκερ. Το ποδοσφαιράκι. Το γερμανικό νομίζω ήταν μπράβο, αυτό. Μπράβο, ναι.
Και ξαφνικά ο Παναγιώτης βρέθηκε, όταν δεν παίζαμε εμείς Batman και όλα τα άλλα του Game Boy, τον έβλεπα ρε παιδί μου ότι το έπαινε, γιατί ήταν πιο κοντά στα χέρια του να παίξει ένα Game Boy παρά να παίξει με έναν Amstrad. Ναι, έτσι. Και προσπαθούσε. Έπαιζε τον Batman, βέβαια έπεφτε μέσα στους γκρεμούς του. Γελάγαμε με τον Αργύρι, τον μεγάλο του αδερφό, δηλαδή τον κοροϊδεύαμε. Του κάναμε bullying, ξέρεις, σου κάναμε. Σε σπαμάραμε. Δεν σε αφήναμε να παίξει πολύ. Ναι, εντάξει τώρα, εννοείται. Στο βουτάγαμε από το χέρι. Το βουτάς για να παίξεις σε κλασικό, μεγαλύτερος αδερφός. Έτσι. Αλλά μετά άρχισες να μεγαλώνεις, ρε παιδί μου, και επειδή ήσουν ένα πολύ έξυπνο παιδί από μικρός, τα έπιανες πολύ γρήγορα. Και θυμάμαι να σου δίνω κι εγώ, ας πούμε, μετά στο σπίτι μου να παίζεις με Atari, με NES κτλ. Ή ειδικά με παιχνίδια στο Game Boy. Και έπαιζες πάρα πολύ καλά. Για μικρός. Ωραία. Ναι, εντάξει, ναι. Για τότε, ας πούμε, ναι. Και μετά, όσο μεγάλο λοιπόν ο Παναγιώτης, επειδή τότε ήταν άλλες εποχές, δηλαδή οι περισσότεροι θα θυμάστε, δυστυχώς τώρα αυτό δεν γίνεται, παιδιά. Είναι μια αλήθεια, τουλάχιστον και στο δικό μου κύκλο και σε γνωστούς, ξέρω ότι δεν γίνεται αυτό. Τότε όλα τα ξαδέρφια, οι γονείς δηλαδή, κάθε Κυριακή ήταν στα σπίτια για τραπέζωμα. Ναι. Δε, ήταν νόμος, έτσι. Οπότε. Ήταν πιο κοντά οι οικογένειες. Ναι, ναι, ναι. Τώρα κάπου έχουμε χαθεί λίγο γενικότερα. Έχει ο θεσμός γενικότερα. Ναι, 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 δεν είναι το ίδιο. Οπότε εγώ ήξερα ότι κάθε Κυριακή, αν δεν έρθουν σπίτι μου, θα πάω στο σπίτι τους και θα κάτσουμε, ρε παιδί μου, μέσα μέχρι να φτιαχτεί το φαγητό ή αφού φάμε, να παίξουμε ή Game Boy ή Atari ή και μετά το Master System, φίλε. Το Master System το 2 θυμάμαι εγώ έτσι πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, με τον built-in Sonic the Hedgehog μέσα. Σωστός. Ξέρεις πότε το πήρατε πρακτικά. Ωραία. Πότε ήρθε το είχαμε δει από σένα και το πήραμε κι εμείς, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα σου πω τι έγινε. Το Master System, εγώ το 2 το έχω πει και στο κανάλι. Πέρσι το πήρα εγώ το 95. Ωραία. Καθυστερημένα. Δηλαδή το 95 ήταν ήδη στα φόρτε του το Mega Drive, το Super Nintendo, τα 16-bit. Και το πήρα εγώ γιατί μου έγινε αυτό το σκηνικό που δεν πήρα το Mega Drive από ατυχία. Και επειδή ήταν, η τιμή του είχε πέσει πάρα πολύ, στα 10.000. Κάτι τέτοιο ήταν, ναι, 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 όντως. Εσύ ήσουν 5 χρονών, φίλε, τότε Χριστούγεννα. Θυμάμαι όμως να δίνω κάτι χατζηλίκι στον Αργύρι να τσοντάρω για να το πάρω. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία της εποχής. Εγώ το πήρα Χριστούγεννα, παραμονή στα Κάνατα δηλαδή, 24, και εσείς το πήρατε 31. Μια εβδομάδα μετά με τα πρωτοχρονιάτικα Κάνατα. Μετά πρωτοχρονιάτικα. Και είχαμε και οι δύο, ρε παιδί μου, Master System 2 με Sonic μέσα. Με το Sonic, ναι. Και εγώ πήρα την ίδια μέρα το Batman Returns. Για το Sega. Έτσι, ναι, το Master System. Που το έχεις παίξει, ας πούμε, να το δείξουμε στους φίλους, ναι. Λοιπόν, το Batman Returns. Εντάξει, σου άρεσε ο Batman και σε ένα μικρός. Ναι, εντάξει, σε ποιον δεν άρεσε ο Batman, ρε φίλε. Ισχύει. Το μόνο κακό με τον Batman είναι ότι δεν έχει γονείς. Κατά τα άλλα, όλοι θα θέλαμε να είμαστε Batman. Έχει όμως πολλά λεφτά. Έχει πολλά φράγκα, έτσι. Εντάξει, μπορεί να αγοράσει και γονείς. Σωστός. Και άμα έχεις τη και τον Batmobile, τι άλλο θες. Δεν θέλω και γονείς. Ξέρεις, δεν έχω τον Batmobile. Για μου λένε να μαζεύω το Batsuit από παντού. Θα το πετάω χήμα. Έτσι, σωστός. Και θυμάμαι να παίζουμε Batman. Αυτό εδώ. Και εσείς, επειδή δεν είχατε παιχνίδι, θυμάμαι, επειδή τότε είχε βγει λίγο πριν η ταινία, σας πήρε, νομίζω, ο συγχωρεμένος ο θείος ο Γιώργος, το θυμάμαι αυτό, γιατί εντάξει, ήσουν 5 χρονών, μπορεί να το θυμάσαι, σας πήρε το Lion King. Το οποίο το έχει φέρει. Το έχει φέρει, να το δείξουμε γιατί το έχει από τότε ο Παναγιώτης. Lion King. Πες μου τώρα γι' αυτό, ρε φίλε, περίπου τι θυμάσαι. Για να τρέχιασα λίγο πλάκα-πλάκα, να ξέρετε. Δεν το ξέρεις ότι στο έχει πάρει ο θείος σου, Δεν θυμάμαι ποιος μας το έχει πάρει το αυτό. Θυμάμαι, το αδυνατό, θυμάμαι εγώ. Βέβαια. Γι' αυτό το λέω τώρα εγώ. Δεν έχω το manual δυστυχώς. Εντάξει, πού να έχει σωθεί τώρα. Ρε παιδιά, δεν ξέρω. Όποιος το έχει παίξει το Lion King για Master System, αυτό εδώ, θα θυμάται τι σημαίνει να είναι δύσκολο ένα παιχνίδι, ρε φίλε. Ισχύει. Το θυμάμαι να είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχω παίξει, ever. Ναι. Και το έβαλα πριν κάποια χρόνια να ξαναπαίξω. Και εντάξει, ως γνωστόν, έφτασα στην πίστα με τις Ιένες, ας πούμε. Και εντάξει, δεν έχω και μαλλιά για να τραβήξω δηλαδή. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, τι παιχνίδι είχαν φτιάξει την πάνε. Ήταν πολύ, πολύ καλό. Εγώ να σου πω ότι τώρα που προσπαθώ να παίξω, ναι, φτάνω μέχρι το δεύτερο level που πρέπει να πιαστείς από την ουρά της Καμιλοπάρδαλης και να πεταχτείς. Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σπάει. Δεν μπορώ. Ναι, ρε, ναι. Και μικρή θυμάμαι να παίζουμε μαζί τώρα εκείνα τα Χριστούγεννα, Παναγιώτη. Καλοκαιρινές πήγα να πω. Χριστουγεννιάτικες διακοπές του 95. Και πιο μετά θυμάμαι να το. Δηλαδή, είμαστε System, παίζαμε. Θα σου πω τώρα. Για χρόνια. Παίζαμε για χρόνια. Σχύρια. Και σε εσάς το θυμάμαι αυτό. Και θα σου πω τώρα και ένα Σχύρια. Άλλο που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Σε θυμάμαι μετά να έχεις μεγαλώσει λίγο, να είσαι το 98, να είσαι κάπου 8 χρονών. Και θυμάμαι έρχομαι μια μέρα πάλι Χριστούγεννα. Mm-hmm.
και το έχει συνδέσει και παίζει. Και έχει φτάσει στην πίστα με το Stampede που τρέχουν τα βουβάλια και προσπαθεί να σωθεί ο μικρός. Και θυμάμαι τον Παναγιώτη να παίζει, παιδιά, αυτό. Το έχω σαν flashback τώρα πριν 22 χρόνια. Και το πέρναγες, 8 χρονών. Εντάξει. Δηλαδή, το είχα λιώσει μάλλον κιόλας. Το θυμάμαι. Παίζει να το... Το θυμάμαι πάρα πολύ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω, όσοι από γνώστες έχετε το Master System 2 και δεν το έχετε παίξει, οπλιστείτε μια μέρα με υπομονή, πάρτε βασικά καφεδάκι, δεν ξέρω, πάτε decaf μάλλον. Αλλά οπλιστείτε μια μέρα και προσπαθήστε να το παίξετε και να το περάσετε. Γενικά, ίσως να είναι στο top 3 το πιο δύσκολο games που έχω παίξει ποτέ. Ναι. Δεν είμαι συνέχτης, αλλά είμαι gamer. Ναι, ναι, ναι. Έχω γενικά παίξει διάφορα. Πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ ωραίο και σίγουρα για κάποιους που το θέλουν να δείξουν και στο παιδί τους ενδεχομένως κάποια στιγμή το Sega. Ναι, είναι ωραίο, ναι. Ναι, παιδί, εντάξει τώρα. Lion King. Στο παιδί σου δεν θα βάλεις να δείτε μαζί το Lion King. Θα βάλεις. Μετά βάζεις να παίξετε και λίγο παιχνίδι, ας πούμε. Το οποίο είναι... υπάρχει και για Mega Drive και για Super Nintendo, βέβαια, με πιο αναβαθμισμένα γραφικά. Ναι, πιο ωραίο ήχο κτλ. Αλλά το Master System ήταν η έκδοση που παίξαμε και θυμάμαι λοιπόν και τον Παναγιώτη να παίζει να προσπερνάει. Λοιπόν. Μετά όμως, εγώ ξέρεις τι θυμάμαι. Έπαιξα σε εσάς. Αυτό. Αυτό. Αυτό εδώ. Ναι. Για δείξτε το. Λοιπόν. Παιχνιδάρα. Δεν ξέρω τώρα αν το γνωρίζει κάποιος, είναι το Master of Darkness. Ακραία δύσκολο κι αυτό, όχι όσο το Lion King παρόλα αυτά. Ναι, πανέμορφο παιχνίδι γραφικά. Πολύ όμορφο, πολύ ατμοσφαιρικό, πολύ ωραία μουσική. Είχε και κάποια νομίζω καινούρια futures, ας πούμε, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Έκανες equip κάποια όπλα που μέχρι τότε το equip είχε και inventor, είχε αρκετά. Ναι. Έβαλε κάποια καινούρια futures έτσι, στο gaming category, ας πούμε. Ναι, το είχε αναπτύξει η Sega να πω. Έχω κάνει και επεισόδιο στο κανάλι εγώ αποκλειστικά για το Master of Darkness, το οποίο εγώ το ονομάζω Castlevania NES Killer. Ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Ναι. Και σε θυμάμαι να ξέρεις που θυμάμαι να παίζεις Master of Darkness. Γιατί τώρα εγώ σου λέω μπορώ να σου φέρω πράγματα που εσύ δεν τα θυμάσαι. Ενδεχομένως. Στην κουζίνα σας είχατε μια μικρή τηλεόραση πάνω στο πλυντήριο. Ναι, μια μικρή, ναι. Λοιπόν, όταν ήταν occupied μέσα το πατέρα σου για να βλέπει ποδόσφαιρα και ιστορίες, ή η μαμά σου έβλεπε κάτι ντοκιμαντέρ της ΕΤΕΝΑ, κάτι κλασικά. Μπαίναμε εμείς μέσα και θυμάμαι να παίζεις στην κουζίνα πάνω στο τραπέζι, ξέρω εγώ, και με τα φαγητά και με πιάτα εκεί, το controller, το Master System. Έτσι. Και παίζαμε Master of Darkness. Πολύ καλά. Το θυμάμαι αυτό τώρα να σου πω, ξέρεις τι, το έχω σαν εικόνα να παίζεις και το 2010 χρονών που ήσουν. Πήρε, δηλαδή. Το χρησιμοποιούσα πολλά χρόνια το Master System, παρότι είχαν περάσει και το, είχα και το Game Boy νομίζω. Ναι, είχε και το Game Boy. Ναι. Άλλη μεγάλη αγάπη, αλλά το Master System ακόμα έχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι το έχεις ακόμα, έτσι. Απλά δεν έχεις το κουτί. Νομίζω το κουτί το είχες μέχρι πρόσφατα. Και... το κουτί το είχα μέχρι πολύ πρόσφατα, αλλά τέλος πάντων δεν ήξερα ότι το είχα και όταν το βρήκα ήταν δυστυχώς σε πολύ κακή κατάσταση. Άλλα, συγκρασίες και αυτά. Ναι, ρε, εσύ ήταν σχεδόν νοπό, ας πούμε, το βρήκα, για να καταλάβεις. Κατάλαβα. Και δεν μπήκα στη διαδικασία να το κάνω restore. Βασικά δεν γινόταν restore. Ναι. Ενδεχομένως να το έκανα ξανά από το πάρ' το κάτω. Δεν. Ναι, κατάλαβα. Ήταν άσχημο. Αλλά το μηχάνημα υπάρχει και είναι και λειτουργικό ακόμα. Εντάξει, δηλαδή, αθάνατα, το δοκίμασα πρόσφατα κιόλας, σε με αφορμή το επεισόδιο και καλά, να δω αν παίζει, αν κάνει. Τα πλάγκαρα όλα μια χαρά. Ναι, δεν χαλάνε αυτά. Εντάξει. Είναι αλεξίσφαιρα. Και πάνω που λέμε και για Χριστούγεννα, έχω άλλη μια πολύ γαμάτη ανάμνηση. 2000. Ναι. Παιδιά, το επεισόδιο το γυρνάμε σήμερα 31 Δωδεκάτου και έχω να ρασάρω μία μέρα να το φτιάξω γιατί δουλεύω και στις 2 του μήνα. Έχω απογραφεί, δηλαδή σήμερα που το βλέπετε το επεισόδιο, εγώ να ξέρετε ότι μπορεί να είμαι ακόμα στη δουλειά 6 ώρα για να κάνω απογραφή μαζί με άλλα 10 άτομα συναδέλφους. Ναι, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, παρόλα αυτά, 31 Δωδεκάτου 1999. Ναι. Είμαστε μαζεμένοι σπίτι σας κλασικά, επειδή το σπίτι σας τότε ήταν πιο μεγάλο το δικό μας. Ήταν και λίγο πιο αραιό, ίσως. Ήταν πιο μεγάλο το σπίτι και ήταν κλασικό ότι θα κάνουμε ρεβεγιόν πάντα σε εσάς τότε, με πολύ κόσμο φωνάζατε. Ναι. Και οι μεγάλοι πάντα αρχίζανε, είχαν φάει, ξέρω εγώ, τους Παναγιά στα μάτια κάτι γουρουνό που έβαζε ο πατέρας σου, ολόκληρα μωρά. Παιδιά, ακόμα συμβαίνει αυτό, έτσι. Τις προάλλες, βέβαια, καμιά φορά το κάνει τώρα για τις 26 που είναι η γιορτή του, ναι. Μου έστειλε φωτογραφία με τη μάνα μου, selfie, και μπροστά να φαίνεται το γουρούνι ολόκληρο με το μήλο στο στόμα, έτσι. Γεια σου, ρεθέ, ημέρα, κλίνα μου. Και λέω, ναι. Από τότε κάθε χρόνο ένα μικρό γουρουνάκι στο φούρνο μπαίνει. Μα το θυμάμαι, ρε φίλε, και τρώγανε που λες όλοι, έχουν, ξέρεις, νταγλάρι και μετά ετοιμάζονται για χαρτιά.
Classic. Για να τους αλλάξει ο χρόνος. Και εμείς τώρα έχουμε πάει στο σαλόνι. Έχουμε μαζευτεί όλα τα πιτσιρίκια. Master System 2 κουμπωμένο το 1999. Και δίπλα και PlayStation 1. Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε. Παρ' όλα αυτά δεν παίζαμε PlayStation 1 που ήταν, το είχαμε πάρει τότε και το 1999 το είχες πάρει. Το Master System ήταν πιο... Και παίζαμε Sonic. Είχε άλλο. Παίζαμε Sonic. Ή εγώ ή ο αδερφός σου παίζαμε. Και είμαστε τώρα στην τελευταία πίστα του Dr. Robotnik στη ρομποτική πόλη στο τέλος. Και πατάμε παύση, θυμάμαι. Το οποίο είναι. Συγγνώμη, είναι αυτό. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό που είναι δεσμευμένο. Ναι, 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 το Sonic το 1. Okay, okay. Θυμάμαι να πατάμε παύση. Γιατί παίζαμε. Η ώρα είχε πάει 12 παρά 5. Όχι για να αλλάξουμε χρόνο με τους γονείς μας και αυτά. Για να αλλάξουμε χρόνο να το βάλουμε στον αντένα να δούμε αν ο Τσάκας ή ο πρόδρομος θα κρατήσει το Big Brother, μαλάκα. Φίλε, το θυμάμαι και ξέρεις τι, επειδή είχε φέτος Big Brother, ναι, όταν το άκουσα, τέτοιο, νόμιζα ότι θα το πάνε πάλι πρωτοχρονιά με την αλλαγή του χρόνου και ότι είχαν ανακοινώσει τον ηγητή. Και βέβαια το κάνανε πιο πριν. Αλλά θυμάμαι, φίλε, να σταματάμε Sonic 1 για να γυρίσουμε να δούμε ποιο θα νικήσει. Ξαφνικά κάνει ο Τσάκας που γυρνάει το τραπέζι, αλλά που ήταν σαν το γύρισε. Ο πρόδρομο τον πήρε. Α, ο πρόδρομο, ναι, που τσακίστηκε. Επειδή κέρδισε ο άλλο, ναι, ναι, τσακίστηκε. Ναι, ναι, όχι! Μιλάμε τώρα αναμνήσει, τώρα flashbacks. Έχω δηλαδή κάτι καρέα από αυτέ τι εικόνε. Big Brother 1. Big Brother 1. Τρώγαμε τρελό bullying από τη μάνα μου, να μην βλέπω. Να μην βλέπω, ναι, γιατί και εγώ που είμαι πιο μεγάλο. Τώρα εντάξει, τώρα δεν βλέπω καν. Δηλαδή... Τώρα δεν έχουμε νόημα να πούμε. Το βλέπω αλλιώ. Το βλέπω αλλιώ, δηλαδή ναι, προτιμώ ας πούμε κάπως να το ζω το Big Brother παρά το. Έτσι. Δεν βλέπω δυστυχώ, αλλά τότε ήταν κάτι πολύ καινούριο. Εσύ, ναι, μα ήμασταν και μικροί, ήμασταν περίεργοι να δούμε. Ναι, αυτό τι έγινε. Τι θα κάνουμε, ναι. Παρ' όλα αυτά μα έχει μείνει ακόμα ότι ο άλλο χάνει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι σε φάση ότι. Ναι, 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 κίνηση. Κάτσε άμα το πρώτο το βάλει καθόλου από κάτω. Ο Τσάκας το έκανε, νομίζω. Όχι, αυτό που κέρδισε. Ο Τσάκας νομίζω. Ο Τσάκας που κέρδισε, κέρδισε, έκανε. Ναι. Εντάξει, θα το βρω εγώ και τον βάλω τώρα από κάτω το φίλμα. Ναι, 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 τώρα, ναι, εντάξει. Και που λες, παίζουμε φίλε το Sonic το 2000. Δηλαδή, το Master System και εγώ και εσείς και θυμάμαι και άλλα άτομα. Παρότι ρε παιδί μου, είχαμε και PC. Που τα PC τότε ήταν σε έναν άλλο δικό του κόσμο. Παίζαμε ρε παιδιά Master System. Δηλαδή δύναμε πολύ. Ήταν ωραίο, δύναμε, ήταν ναι. Πολύ ωραίο. Ενδεχομένως να χτύπαγε και το nostalgia, ρε φίλε, αλλά είναι και αλλιώς, πώς να σου το πω, και είναι σαν να παίζει. Τότε επειδή είχαμε το PC εκείνον τον καιρό, παίζαμε FIFA 99, αν θυμάμαι καλά, και Age of Empires. Ναι, έτσι. Ολόλο, αϊό. Ολόλο, ολόλο. Convert Enemy Unit, πάρτα. Description από κάτω. Παρ' όλα αυτά, ίσως είναι και τώρα, ας πούμε, παίζεις σε μια arcade, ξέρω εγώ, και έχει 3 κουμπάκια, 4 και είσαι εκεί. Ναι. Είσαι με αυτό. Ίσως το Master System να ήταν το αντίστοιχο για το τότε ότι είχες το μικρό το χειριστήριο του τόσο, ξέρω εγώ. Ναι. Και ίσως... Πιανόταν τα χέρια με την τετραγωνίλα αυτή, ναι. Ήταν αντιγραφή NES χειριστήριο. Ίσως η απλότητά του πολύ πιθανά να μας είχε κερδίσει και να έχει μείνει. Ποιος ξέρει, εντάξει, ήταν... Μπήκε αργά στη ζωή μας η Sega, σε εμάς προσωπικά, με το Master System και αυτά το 95, αλλά εσύ το είσαι και πιο μικρός, το είδες και πιο αγαθή, το είδες με μια άλλη οπτική γωνία. Ένα άλλο παιχνίδι που θυμάμαι να παίζουμε εμείς οι δύο προσωπικά, και με τον αδερφό σου, αλλά το θυμάμαι να παίζουμε διπλό εμείς οι δύο. Α, ναι, το έφερα. Είναι αυτό. Λοιπόν, Streets of Rage, το οποίο το έχω και εγώ. Παιχνιδάρα, γραφικάρες για Master System. Για τότε, ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Πολύ είχε και ενδιαφέρουσα μουσική, έτσι, γκάγκστα, λίγο μουσική και λίγο... Ακριβώς. Streets of Rage, ναι. Και φυσικά έπαιζε και διπλό και απλό σχετικά, διπλό, ξυλίκι. Πολύ ωραίο, side-scrolling παιχνίδι, ναι, 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 ναι. Τρελά γραφικά, το NES, το NES, τι λέω, θα παίζω σπίτι να με πλακώσει, τη Sega. το Master System έβγαζε πολύ ωραία, ωραία πολύ καλή δουλειά το παιχνίδι. Και μετά και ένα άλλο τελευταίο που θυμάμαι στο σπίτι σου. Πες να ήταν, συγγνώμη, πες να ήταν και από τα πρώτα που έπαιζε διπλό co-op. Νομίζω. Εντάξει, ναι. Δεν είμαι σίγουρος, ίσως να είναι το πρώτο διπλό co-op ίσως που θα παίξεις εσύ. Εγώ. Ναι, 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 ναι. Υπήρχαν και άλλα βέβαια κάποια παιχνίδια, αλλά okay. Ναι, το θυμάμαι. Streets of Rage, παιδιά, πολύ καλό, καλό. Ωραίο. Για ξυλίκι. Δυνατός τίτλος. Και μετά θυμάμαι ότι έχεις βρει και ένα άλλο παιχνίδι στο Master System που μάλλον υποψιάζουμε που το έχεις πάρει, θα μας πεις εσύ μετά. Για αυτό το μαγαζί που ήταν ακριβώς μέσα στα πόδια σου, τι έπαιζε, ήταν το Sonic το Chaos. Α, μπράβο, ναι. Αυτό ήταν το Building και άλλο το Chaos. Ναι. Ναι, 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 ναι. Είναι αυτό εδώ. Το οποίο λένε ότι είναι το καλύτερο Sonic για το ναι, Master System. Ναι, γιατί έχει βγει τελευταίο
Από το 1 και από το 2. Ήταν και πιο smooth λίγο, ίσως ο κώδικας να ήταν λίγο καλύτερο. Ναι, είναι σίγουρα ναι. Εξέλιξη μετά από κάποια χρόνια. Γιατί άμα δεις ημερομηνία, λέει το 93. Το 93. Το άλλο βγήκε το 91, το 2 βγήκε το 92, αυτό το 93. Ένα χρόνο τότε σε μια εξέλιξη εκείνη τη εποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, ρε, είχε άλμα. Ήταν ωραίο. Ήταν δυνατό παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Από τον Power Game. Power Games λοιπόν. Πριν πάμε στην επόμενη κονσόλα που αγαπάς, πες μας λίγο αυτό το κεφάλαιο Power Games. Καταρχήν, μια... Πες, αυτά είναι τα ωραία τώρα. Κάτι πολύ μικρό βασικά και για τον Amstrad. Ο συγκεκριμένος Amstrad στον οποίο αναφέρεται έγινε δωρεά στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ. Αν ποτέ πάει κάποιος στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών δηλαδή και δει τον Amstrad με τον 6... CPC-6128. Αυτό. Είναι το Amstrad που αναφέρεται που παίζαμε τότε, ξέρω εγώ. Έχει γίνει εκεί σαν έκθεμα. Το αστείο ποιο είναι. Όταν εγώ πήγα το Room Tour, το θυμάσαι, το Retro Computers GR που πήγα στο φίλο το Φώτη που έχει. Έχει μια συλλογή. Απίστευτη με τα Retro Computers. Όταν τελειώσαμε το επεισόδιο, στέλνω μήνυμα στον πατέρα σου. Mm-hmm. Του λέω, σου έρχομαι. Λέει, πού έρχεσαι. Έρχομαι να πάρω τον Amstrad. Μου κάνει, είναι λέει, τον έχω κάνει donate. Τον κάναμε. Όχι, ρε θύε, του λέω, ρε θύε, του λέω. Δεν θα σου συλλέγει να πούμε εμένα. Πολλά εντάξει, χρόνια πίσω. Παίζει να μην είχες ξεκινήσει να ασχολείσαι. Καλά, ναι, okay. Δηλαδή πάνω από 10 λες. Πότε έγινε δωρεά. Ναι, σίγουρα. Πρέπει να είχε γίνει αρχές 2000 η δωρεά στο μουσείο. Α, οκ. Εντάξει, δηλαδή, ναι, τότε ήταν θεωρητικά άχρηστο μηχάνημα το 2000. Ήθελες να πιάνεις και χώρο. Ακριβώς. Και έπιανε χώρο, ναι, και επειδή είμαι κιόλας... Κάπως το είχε βρει η μάνα μου τώρα αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Οι μάνες πάντα, οι μανάδες τα κάνουν αυτά. Ναι, τώρα ήθελε να το ξεφορτωθεί, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως έγινε σαν έκθεμα τώρα, ναι. Είναι σαν έκθεμα. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Ναι, ότι εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή έγραφε πάνω στη μεριά της δισκέτας Amstrad 128K, εγώ μέχρι τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί με τα Home Micros δεν έχω ασχοληθεί, πέρα από ένα Amiga 500 που έπαιζα εγώ με χρονοχρέωση και τον Amstrad το δικό σας, δεν είχα πιάσει κάποιο άλλο ποτέ Home Micro Computer. Okay. Δυστυχώς, παρότι είμαι μεγάλος και υπήρχαν στην εποχή μου, δεν είχα δει. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, από μικρός, έφηβος, λύκειο, πιο μεγάλος στα 20's μου, όταν έβλεπα κάτι τέτοιο, τον είχα σαν Amstrad 128K. Λόγω της, ναι, τα kilobytes που είχε της RAM κτλ. Αλλά ο κωδικός είναι CPC-6128. Αλλά ξέρει καλύτερα, έχω... εγώ δεν θυμάμαι. Ναι, εγώ όμως τον έχω κλειδωμένο σαν Amstrad 128K με το πράσινο μαύρο μόνο. Με το πράσινο μαύρο μόνο. Ναι. Πολύ δυνατό. Και για συνέχισε τώρα με τον Amstrad τι έβαζε, με το Power Games. Α, καλά, ο Power Games ήταν. Νομίζω υπάρχει σαν μαγαζί ακόμα κάπου στην Πατησίων, έτσι. Είναι στην Πατησίων και δεν ξέρω όμως αν υπάρχει και το κεντρικό που ήταν στο Περιστέρι τότε. Ίσως και να υπάρχει. Το λέω με επιφύλαξη γιατί δεν το γνωρίζω πλέον να τσεκατώ. Ήταν ένα παιχνιδάδικο τέλος πάντων. Εκεί εγώ μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Κράβα. Είναι τέλος πάντων ένα συγκρότημα σχολείο. Ακριβώς έξω. Καλά, οι περισσότεροι ξέρουν. Ακριβώς έξω από την πύλη, το σπίτι σου. Ακριβώς, ναι, απέναντι το σχολείο, έξω από την πύλη, εκεί με γεννήθηκα και μεγάλωσα. Πήγαινε για σχολείο 8 και 14. 8 και 15 χτύπαγε το κοδόνι. 8 και 13 ξυπνούσα. Τέτοια φάση, ξέρω εγώ. Και προλάβαινα, έμπαινα μετά τον καθηγητή στην τάξη, ξέρω εγώ, αλλά από χειά δεν έπαιρνα. Ήμουν κομπλέ, ξέρω εγώ. Ωραία, το θυμάμαι. Έχει μεγάλη πλάκα. Power Games, λοιπόν, ναι, στη δίπλα στο σπίτι σου, κάτω, μέσα στα πόδια σου. Ακριβώς εκεί, ναι, δηλαδή στη διπλανή πολυκατοικία, ας πούμε, από κάτω, απέναντι από τα σχολεία, ήταν ένα μικρό μαγαζάκι, κατέβαινες και τρία σκαλοπάτια, ξέρω εγώ. Ναι. Σχετικά μικρό. Εντάξει, ήταν και ένα τυπάς μέσα, μια μορφή έτσι πολύ χαλαρή για τα ενδεχόμενα, ξέρω. Αν θυμάμαι καλά, τον λέγανε Σπύρο, μελαχρινός και είχε και μια ελιά η οποία είναι το trailback που το θυμάμαι. Ήτανε, είχε μια ελιά κάπου εδώ στο πηγούνι, μελαχρινός, τότε πρέπει να ήταν 35'ρης. Σίγουρα, πάνω από 30 ήταν. Ναι, σίγουρα. Ήταν 35'ρης νομίζω, μελαχρινός, έτσι είχε ένα δικό του στυλ. Ήταν, ρε παιδί μου, ναι, λίγο. Ναι. Ήταν χαλαρός, πολύ χαλαρός. Ναι, και νομίζω τον λέγανε Σπύρο. Το όνομα δεν το θυμάμαι καθόλου. Ήταν ίσως και από τα πρώτα όμως έτσι παιχνίδια συνοικιακά που ασχολιόντουσαν μόνο με το video gaming. Ναι, στην περιοχή μας. Ναι, γιατί ναι, προς τα κάτω έπαιζαν από πολύ πιο πριν. Προς τα κάτω είναι στο Πειραιά, ξέρω. Δηλαδή Στουρνάρη και γενικά και Καλλιθέα που υπήρχε και το Console Club ή τα Athens Club, όλα αυτά υπήρχαν ξέρω το 88, 89, 90 και κάποια δύο έχουν μείνει μέχρι τώρα από τότε. Το Console Club δηλαδή το Software Center που πήγαινα εγώ, δεν ξέρω, σε έχω πάρει και με το λεωφορείο σκαστό κοπάνε να πάμε Software Center που ήταν σε Καλκοκονδύλη και Πατησίων. Ναι. Και τώρα έφυγε από την Καλκοκονδύλη μετά από 100 χρόνια. Αλλά... Ναι. Πριν από το Power Games εκεί,
ήταν το υποκατάστημα του Software Center. Α, okay. Έχεις προλάβει αυτό? Όχι, δεν νομίζω να το θυμάσαι. Νομίζω η πρώτη μου ανάμνηση είναι Power Games. Power Games. Κοίτα, ναι. Εγώ νομίζω ότι έφυγε το Software Center από εκεί το 94-95, οπότε ήσουν 5 χρονών, πολύ δύσκολο να το θυμάσαι. Ναι, τώρα... Ναι. Μετά εκεί πρέπει να έγινε το Power Games. Πήγαινες λοιπόν μετά το σχολείο, χωνόσουν μέσα... Classic, ναι ρε, εντάξει. Και κάποια άλλα παιδιά, δηλαδή έτσι λίγο, ας πούμε, που είχαν και αυτοί λίγο το μικρόβιο, ξέρω εγώ, πηγαίναμε μέσα, αράζουμε, θυμάμαι κλασικά κάποια στιγμή και μετά μας είχε μάθει, δεν σηκωνόταν καν να μας πει τίποτα, ξέρω εγώ, άραζε το... Θυμάμαι να μπαίνω μέσα και να είναι ο Σπύρος με τα πόδια εδώ, έτσι. Το θυμάμαι, αυτό το θυμάμαι. Αν το λένε Σπύρο, τώρα πάλι με επιφύλαξη, παιδιά, αλλά νομίζω έτσι. Το λένε Σπύρο. Θα κάνω hashtag σε το επεισόδιο Power Games, άμα το δίνουν τίποτα οι θύνοντες. Να μας πούνε τουλάχιστον, ναι, το λέγανε Σπύρο, ξέρω εγώ, ναι. Οπότε χωνόσυνα εκεί, θυμάμαι ότι είχε και συνδεδεμένο κάποιο από τα trend μηχανήματα της εποχής. Δηλαδή θυμάμαι να έχει PS1. Είχε PS1 σίγουρα, παίζει. Ναι. Είχε αρκετά μηχανήματα. Αν θυμάμαι καλά, είχε σετάρει 2-3 οθόνες με παιχνίδια. Γενικά κράτησε μέχρι την εποχή του PlayStation 2 σαν μαγαζί, νομίζω. Μέχρι εκεί, ναι, κάπου μετά, εκεί. Μετά έκλεισε. Ναι. Μετά έκλεισε το συγκεκριμένο υποκατάστημα. Γενικά υπάρχει φίρμα. Δεν θα ξεχάσω, δηλαδή μπορεί να μην θυμάμαι ακριβώς το πρόσωπό του και το όνομά του. Θυμάμαι, μου είχε μία από τον άνθρωπο το εξής. Να για πες τώρα, να μην τα γουστάρουμε. Το πόσο, όταν εν τέλει τον έπιανες να έχει δει, να τον έπιανες σε κάτι, ή σε, ναι, στην κασέτα που σ' άρεσε, ή στο παιχνίδι που ήθελες και έπιανες το ενδιαφέρον του, σηκωνόταν πάνω, ξέρω εγώ, και ερχότανε, όχι για να εξυπηρετήσει τον πελάτη, αλλά για να διοχετεύσει αυτό που έχει μέσα του και να μοιραστεί το πάθος του, κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι, ήταν χαλαρός, ας πούμε, δεν ήταν τόσο επαγγελματίας. Sorry κιόλας να το βλέπεις αυτό έτσι, αλλά δεν το, ναι, κρίνω. Ναι, δεν το ήταν αυστηρός, ναι, είχε το δικό του στυλ. Ναι, όπως λένε και τα ημισκούμπρια, κάθε ψάρι έχει το δικό του στυλ. Τα ημίς. Ήταν, ναι, ο πρώτος μεγάλος άνθρωπος, εισαγωγικά μεγάλος για μένα, που τον είχα δει να ασχολείται και να ενθουσιάζεται με gaming. Ναι. Και ήμουν σε φάση ότι ίσως δηλαδή ο τύπος να είναι και αυτός ο οποίος μου επιβεβαίωσε το ότι η μάνα μου κάνει λάθος όταν λέει ότι θα μεγαλώσεις και δεν θα ασχολείσαι με αυτά. Ναι. Όχι, μάνα, κάνεις λάθος. Okay. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν και ασχολούνται ακόμα με αυτά και το γουστάρουν και θέλουν και το. Ναι, έγινανε κομμάτι της ζωής μας, ρε φίλε. Μετά, ναι, πώς έτσι. Πώς. Δηλαδή, ενδεχομένως και ο φίλος δηλαδή να έπαιξε τεράστιο καταλυτικό ρόλο, μάλλον στο πάθος μου για το game μετέπειτα στη ζωή μου. Ή και... ναι. Ότι μερικές φορές η απόλαυση δεν έχει όριο ηλικίας με αυτή την έννοια. Καλά, εννοείται. Το θέμα είναι, ξέρεις τι, ότι όποτε έμπαινα και εγώ, είχαν και ένα PC τότε. Εκεί στο γραφείο, ναι, πάνω. Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι να μπαίνω πολλές φορές. Ήταν δύο άνθρωποι. Απλά ο δεύτερος δεν πολύ εμφανιζόταν. Ναι, δεν. Ναι. Παρ' όλα αυτά θυμάμαι να μπαίνω μέσα και να παίζει στα Windows 98 τώρα. Θυμάμαι, okay. Γιατί είχε κρατηθεί και μέχρι το 2000, ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι να παίζει Warcraft 2 στο PC. Και να θυμάμαι να μπαίνω και να τον βλέπω να κάνει. Πήγαινα από τα πλάγια να δω εγώ τώρα το PC, ξέρεις, στο game και να κάνει drag τα units. Δεξί κλικ και attack. Yeah. Και να λέει το παίον, τώρα I will work, πριν πάμε σε PC ή έρα. Έφερα κάποια συλλογή, αλλά δεν ήταν το 2, εντάξει. Ναι. Αν μας δείξεις το Game Boy, με το Game Boy έχεις αναμνήσεις. Το Game Boy, λοιπόν, ναι, το Game Boy το οποίο, το δικό μου Game το δικό Boy, του, εδώ. Ναι, γιατί το άλλο Game Boy, εντάξει, ήταν, ας πούμε, της οικογένειας, αλλά κλασικά όποιος έχουν μεγάλο αδελφό θα ξέρουν ότι αυτός αναλαμβάνει, δηλαδή αν πηγαίναμε διακοπές κάπου, ας πούμε, δεν το, ναι, κουβαλούσα εγώ τον Game Boy. Ναι, ναι. Ο Αργύρης το πακέταρε, ο Αργύρης το έφερε στο τσαντάκι και όταν δεν έπαιζε, το τσιμπούσα έπαιζα κι εγώ. Έτσι. Το πρώτο Game Boy μου, στο οποίο αγόρασα για μένα, είναι το Game Boy Color, αυτή εδώ η έκδοση. Ωραίο αυτό το MOV το κρίστα. Είναι το MOV το διαφανές. Εγώ ήθελα το τελείως διαφανές το λευκό, αλλά από ό,τι έμαθα μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν είχε έρθει στην Ελλάδα το εντελώς διαφανές. Okay. Στην Ελλάδα νομίζω έχει έρθει μόνο αυτό το MOV διαφανές. Ναι, εγώ αυτό θυμάμαι πιο πολύ. Ενώ το έχω δει στο ίντερνετ το τελείως, το clear, mm-hmm, δεν έχω δει ούτε έναν στην Ελλάδα ή δεν έχω συζητήσει με κανέναν που να το έχει clear. Okay. Όλοι οι περισσότεροι έχουν αυτό το MOV τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Θυμάσαι πότε το πήρες, τι έκανες με αυτό, πώς το πήρες. Ναι, εντάξει, έχει ένα μικρό story, ωραίο έτσι, πλάκα έχει. Ωραία, για πες το. Είναι αυτό που λέγαμε, το είδα... όχι σε meme, σε meme τέλος πάντων. Ναι, ναι. Το είδα σε φωτογραφία τέλος πάντων στο Facebook που λέει: έχω ζήσει τις εποχές που το πρωί έβγαινες για κάλαντα. Α, ναι, εγώ την κάνω post κάθε Χριστούγεννα. Και το απόγευμα αγοράζεις και για Game Boy. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Έχω βγει για κάλαντα,
είχα μαζέψει, θυμάμαι, 30 χιλιάρικα έκανε. Το είχα δει στη διαφήμιση του Μουστάκα, στην τηλεόραση τώρα, σε, δεν θυμάμαι, είχα δει στο Μουστάκα ότι έκανε 30 χιλιάρικα. Ναι. Εγώ είχα μαζέψει 30 χιλιάρικα από τα κάλαντα, ξέρω εγώ, και ήμουν σε φάση ότι εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, πάμε, το θέλω, ναι. Shut up and take my money. Έτσι, ναι, αυτό ακριβώς. Και το αστείο είναι ότι αυτό το μηχανηματάκι εδώ μου δίδαξε την έννοια της υπεραξίας. Την έννοια της υπεραξίας της εργασίας. Σωστό. Με ποια έννοια. Της οικονομίας, να μαζέψεις χαρτζηλίκι και όλα αυτά. Εκτός από αυτό, έχει και ένα μικρό σκηνικό από πίσω, θα του πω έτσι που λίγο κάπου... Για πες το. Λοιπόν, πάμε στο... μπαίνουμε στα μάξι του πατέρα μου. Θυμάμαι ότι δεν ήθελα να ασχοληθώ καν με τα χρήματα κτλ. Ήξερα απλά ότι έχω το ποσό. Οπότε του δίνω τα λεφτά, του λέω πάρτα, 30 χιλιάρικα, τόσο έχει, το ξέρω. Mm-hmm. Πάρτα, πηγαίνουμε, πάμε εκεί. Ήταν τέλος πάντων, βρίσκω, έψαχνα το clear, δεν βρήκα, πήρα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Okay. Φτάνουμε στο ταμείο. Εγώ δεν άκουγα τι γινόταν. Δηλαδή, γενικά την ώρα που το πήρα στα χέρια μου, σκεφτόμουν πότε θα έρθει η ώρα να πάω στα μάξι που είχα αφήσει μπαταρίες να σκοτσάρω, ξέρω εγώ, να ανοίξω. Και να τι δω θα την έγχρωμη οθόνη, ξέρω εγώ. Δεν θα είχε κασέτα μέχρι να πάω σπίτι. Απλά τις μπαταρίες και να τα ανοίξω να δω ότι α, έχει χρώματα εν τέλει. Ναι, satellite hack και έτσι. Έτσι, έτσι. Generals. Φτάνουμε στο ταμείο. Ακούω τον ταμεία να λέει, ναι, 25.000. Δεν μου είπες χρονολογία, θυμάσαι χρονολογία. Πόσο χρόνο μπορεί να ήσουν τότε. Δεν έχω ιδέα, ρε φίλε, δεν έχω ιδέα. Γιατί δεν το είχα πάρει όταν είχε πρωτοβγεί. Εντάξει, ναι, αυτά βγήκαν λίγο πιο. Βγήκε το 98, αν θυμάμαι καλά. 97-98. Ναι, σίγουρα είναι πριν το 2000. Δηλαδή θυμάμαι να το έχω στο Millennium. Οκ, okay, ας πούμε 99. Ναι, εντάξει, μάλλον 99 ωραία, πρέπει ναι, να ήταν, ναι, κάτι τέτοιο, ναι. Ωραία. Φτάνουν στο ταμείο, λέει ο ταμείας 25.000. Εγώ δεν δίνω καμία σημασία. Απλά παίρνω το κουτί, ξέρω εγώ, και περπατάω σαν ζόμπι προς τα εκεί. Φτάνω στα μάξι, αφού φτάνω στα μάξι, βάζω τις μπαταρίες χωρίς κασέτα, θυμίζω, απλά κάνω τάκ, κάνει Game Boy, έγχρωμο, έλα λέω το μπλε, το κλείνω να φτάσω στο σπίτι και μου σκάει ότι έχει πει ο ταμείας 25.000. Ναι. Και με... καθόμουν πίσω, ξέρεις, κάνω το connection, λέω στον πατέρα μου να σου πω, είχα κεραίσει τα 5.000, Οπότε γενικά γυρνάει πίσω και δεν θυμάμαι, κάνει έτσι πίσω και λέει «Μπα, γιατί μου λέει, εγώ δεν χάλασα βενζίνη για να σε φέρω. Δεν άφησα τη δουλειά μου για να σε φέρω, μου λέει εδώ πέρα να το πάρεις. Θες και το ρέστα». Ναι. Και εντάξει, δεν με ένιωξε κιόλας δηλαδή, ρε παιδί μου, ήταν και το ύφος του κατάλληλο, δεν μέκραζε ναι, με την έννοια. Οπότε λέω «Ναι, όχι, εντάξει, έχεις δίκιο». Ναι. Δεν είχα ιδέα πόσο πολύ βενζίνη μπορεί να βάζει με 5.000. Καλά, τότε με 5.000 θα βάζει για ένα μήνα βενζίνη. Έβαζε πολύ βενζίνη, ναι. Απλά μου φάνηκε λογικό το ότι μετακίνησε, ας πούμε, με πήρε ναι. Η έννοια της υπεραξίας. Ενδεχομένως ο άνθρωπος να μου το έδωσε το 5.000 την άλλη μέρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, καλά, ναι. Όχι ότι δεν μας έδινε 5.000 κάθε μέρα, προς Θεού. Ναι. Δεν ήμασταν τόσο εντάξει. Καλά, αλλά. Και κασέτα βλέπω μέσα. Καλά, τώρα εδώ έχει. Η κασέτα είναι το Magnetic Soccer, δεν ξέρω κανείς αν το έχει παίξει αυτό το παιχνίδι. Ναι, εγώ το έπαιζα και έβριζα και δεν το ψήνω. Αλλά θέλω να το πάρω τη συλλογή μου, αλλά εντάξει. Απλά να υπάρχει. Είναι ποδοσφαιράκι ναι, ναι. Με τα χέρια. Αυτά τα κλασικά που υπήρχαν και στα arcade. Επιτουσίας είναι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν ναι. Ξέρω με ποια λογική το πουλούσαν για παιδικό παιχνίδι. Θέλω να πω, ήθελε skill, ήθελε συγχρονισμό, ήθελε ναι. Να. Δεν ξέρω, έχει και τρεις πίστες σε γρασίδι, σε πάγο και την κανονική. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Οπότε άλλαζε η τριβή της μπάλας και πώς θα σουτάρεις και. Μπράβο, ναι. Τέλος πάντων. Άλλο παιχνιδάκι που να γούσταρες. Και για Game Boy τώρα έχω φέρει έτσι κάποιες επιλογές. Θα τις πάω λίγο με χρονολογική σειρά. Λοιπόν, μία άλλη υπεραγαπημένη μου κασέτα που... Αυτό το έχω κάψει σε εσάς τότε, δανεικό. Είναι το Alien 3. Ναι, 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 ναι. Οφείλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή την κασέτα δεν την έχω τερματίσει ποτέ. Όντως. Έχω φτάσει... Στη μάνα φίλε... Alien και χανείς εκεί. Ρε φίλε, είναι ακραίο γιατί ενώ το είχα φανταστεί ότι θα συμβεί, έκατσα και το φάγα. Ήταν ο διάδρομος έτσι... Έβαζε στην μάνα Alien κάπως τη λούραρες εκεί πέρα, πάταγε στο να κατέβει το. Και την έσπρωχνε προς τα κάτω. Στους ανεμιστήρες νομίζω, αν τις πετάξεις ανεμιστήρες. Μέσα σε ένα λάβα. Με οξύ νομίζω, κάτι τέτοιο, με λάβα, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι είχε, μια παγίδα. Νομίζω ναι. Σε μια λάβα, κάτι.
Okay. Τέλος πάντων, εκεί ήταν η οθόνη. Είχε δύο τείχους. Έπρεπε να την φέρεις λούρε εδώ, να πατήσεις το μηχάνημα και αυτό θα άρχισε, θα κατέβαινε και θα την έσπρεχνε προς κάτω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το Alien τώρα έχει ένα bug. Αν σε κυνήγαγε κάποιο Alien μέσα στο παιχνίδι και εσύ προλάβαινες και το έκανες outrun και έβγαινε το Alien από την οθόνη σου, χανόταν. Okay. Δηλαδή μετά γυρνούσες πάλι πίσω προς τα εκεί και δεν ήταν εκεί το Alien. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να σου έγινε από την άλλη, ξέρω εγώ, αλλά. Και κάνω την υπέρατη βλακεία, παιδιά. Έχω φτάσει μετά από άπειρες φορές που έχω προσπαθήσει να το φτάσω στο τέλος, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο παιχνίδι. Ναι, ναι, δύσκολο, είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κατεβαίνει το καρτ, είναι η μάνα Alien εδώ, τη σπρώχνει και εγώ πρέπει να ακολουθάω από πίσω, ναι, για να μην βγει από την οθόνη μου, η μάνα Alien. Ναι, ναι. Και παρόλα αυτά, για κάποιο λόγο, πάω προς τα πάνω και βγαίνει από την οθόνη μου και με το που ξανακατεβαίνω έχει φύγει. Και δεν τερμάτισε ποτέ. Και ναι, εντάξει, τσαντίστηκα, ρε φίλε, είχα τσαντιστεί, ναι, έκανα rage quit και από τότε έκανα καμιά δεκαριά χρόνια να το ξαναπαίξω. Ναι, το έχεις τερμάτισε εν τέλει. Δεν το έχω τερματίσει. Ωραία ευκαιρία, να σου δώσω το Game Boy Advance στο SP, που είναι ότι καλύτερο να παίξεις Game Boy παιχνίδι. Για να παίξεις Game Boy τώρα, ναι, ισχύει. Εγώ το έχω τερματίσει τότε στο δημοτικό, κάπου το 92-93 το έχω τερματίσει. Νομίζω ότι αν έχει βγει το 93, οπότε. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το 93 το έχω τερματίσει, ναι. Αν βάλεις το walkthrough να γράψεις Alien 3 Game Boy walkthrough τώρα, ας πούμε, στο Google και να δεις, θα δεις ότι έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και να βρεις και να προσέχεις να σου πετάγονται τα Alien και. Με ψήνεις τώρα για retro review. Φίλε, πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι και ναι, δεν ξέρω πώς θα το περνούσανε. Θέλεις να το δούμε μετά λίγο μέσα. Ναι, με, θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν. Έχει κάποια σημεία τα οποία πήγαινες και λούταρες. Ναι. Αλλά χωρίς να έχει κάτι γύρω-γύρω για να καταλαβαίνεις ότι εδώ λουτάρεις. Ναι, ήταν κατά τύχη να βρεις την κάρτα. Ήταν. Σου να βρεις την κάρτα για να κάνει access. Για να, να κάνεις access, ναι. Αλλά. Ήταν μια τελίτσα στο πάτο. Και μπορεί και όχι. Και μπορεί και όχι, ναι. Και λες, μα τώρα δηλαδή. Το θυμάμαι, το πώς θα το ξέρα εγώ την ελπίδα. Έχω ωραίες μνήμες από αυτό το παιχνίδι. Το Cattle Prod, το ραβδί του ηλεκτρισμού. Μπράβο, το ναι, 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 ναι. Εντάξει, είναι ωραίο παιχνίδι, είναι ωραίο. Μια επόμενο. Άλλη εποχή τώρα Game Boy Color όμως είναι το Grand Theft Auto, η οποία είναι αγορασμένη από το Power Games που λέγαμε πριν, με πρόταση του Σπύρου, αν τον λέει Σπύρου τον άνθρωπο. Φαντάζεσαι, το λέμε αλλιώς. Φαντάζεσαι. Γελάμε, ναι. Μου είχε πει, εντάξει, εγώ το ήξερα σαν τίτλο το Grand Theft Auto, το είχα ακουστά, δεν το είχα παίξει ποτέ μέχρι τότε. Είχε βγει στα PlayStation 1 τότε. Ναι, μπράβο. Δεν είχε τύχει να το παίξω. Μου λέει, τσίμπα αυτό, μου λέει, θα δεις, θα το ευχαριστηθείς. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, βέβαια το βλέπεις από πάνω. Ναι, όπως ναι και στα άλλα. Ναι. Το κλασικό. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τρία διαφορετικά maps, αν θυμάμαι καλά, με άπειρες αποστολές. Δεν το έχω παίξει, δεν το έχω παίξει αυτό. Και εκτός το ότι είχε το κάθε map είχε διαφορετικό story, ναι, μέσα σε κάθε map υπήρχαν από τρεις εξάδες τηλεφωνικών θαλάμων. Οκ. Okay. Κάθε τηλεφωνικό θάλαμος σου έδινε διαφορετικό side quest. Οπότε είχε και 3 map και 3-6-18 side quest σε κάθε map πέραν από το βασικό story. Και ναι, ναι, πολύ ναι, καλό, πολύ καλό. Όχι, δεν το βάζω τώρα. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Και εντάξει, το πιο late έτσι, το τελευταίο μου απόκτημα στο Game Boy, μετά σταμάτησα να παίζω Game Boy τόσο φανατικά τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ. Είναι το Duke Nukem 3D για. Όχι 3D, Duke Nukem Sketch, ναι, 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 για Game Boy, έγχρωμη κασέτα. Και μάλιστα έγχρωμη, και δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι clear, φαίνεται το τσιπάκι από μέσα. Έχει μέσα και την μπαταρία που κάνει save. Έχει και την μπαταρία για το save, ακριβώς. Αυτό ήταν ακραίο. Ήταν η πρώτη κασέτα, όχι ψέμα, η πρώτη κασέτα με save ήταν το Grand Theft Auto. Αλλά εντάξει, το Duke Nukem ήταν φοβερό. Γενικά το πήρα επειδή ο Νίκος ήθελε να. Ο Νίκος με έβαλε να γνωρίσω τον Duke. Ήμουν τρελαμένος εγώ τότε στο λύκειο εγώ με αυτό. Μεγάλη τρέλα με τον Duke. Ό,τι τρέλα έχει ας πούμε τώρα θεωρητικά με τον Batman, τότε είχε με τον Duke Nukem, ξέρω. Α, και ποτέ δεν τον είχα τον Batman, αλλά ναι, ο Duke Nukem ήταν πολύ δυνατό. Ναι, ναι, ναι. Εξού και το nickname μου στην πενταήμερη, στην μπλούζα. Psycho Duke. Α, Psycho Duke. Θυμάσαι όσα χρόνια το κουβάλαγα. Ναι, 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 ναι. Σε forums. Ενώ άμα γράψετε Psycho Duke στο Google, μπορεί να σας βγάλει δικά μου από forums και από σχόλια, ξέρω εγώ, πριν από 20 χρόνια στο ίντερνετ. Ωραίο παιχνίδι. Φοβερό, το θυμάμαι φοβερό. Αυτό. Κάνει save, έχει έγχρωμα πολύ ωραία χρώματα και σχετικά, εντάξει, όχι πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά ήταν μεγάλο παιχνίδι. Δηλαδή το ευχαριστιώσουν, το χόρτενες. Ναι, 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 ναι. Το έφερα για να στο κάνω και donate. Όχι, ρε. Ναι, γιατί. Άστο, άστο. Ρε, πάρτο, εγώ τώρα δεν παίζω και
Ναι, εντάξει, τώρα έχω το PC, δεν προλαβαίνω και πάρα πολύ να ασχοληθώ. Εντάξει, ρε, άστο εκεί για τη συλλογή σου να το βλέπεις, ξέρω, να το έχεις ένα ράφι. Ναι, εξιστήρεση, δεν είμαι συλλέκτης. Συλλέγω αναμνήσεις, δεν συλλέγω αντικείμενα. Ωραίος. Οπότε ωραίος. Σε αυτή τη φάση προτιμώ να συλλέξω αυτή την ανάμνηση, να στο κάνω donate, να το έχεις. Έλα τα donates. Να το πάρεις, πάρτο. Ευχαριστώ, Αλεξάδερφε. Ωραίο. Θα παίξω. Είναι ωραίο. Έχει πλάκα, έχει πλάκα. Έχει... Είναι ωραίο. Τώρα το μεταξύ ψήθηκα να το παίξω μετάξτε. Ήταν ωραίο, ωραίο. Εγώ να πω ότι τώρα ότι... Πάρ' το κράτο, το βάλω στη συλλογή σου. Σε σένα θα εκτιμηθεί πιο πολύ. Φαντάζεσαι να το βάλω και με τα άλλα. Πάμε, τα Duke. Με τα άλλα, έτσι. Ή το PS1 που έχω, που ήταν και αυτό η μεγάλη μου αγάπη στο PS1, το port. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πολύ ωραίο. Είναι ακραίο. Εντάξει, με την έννοια κάποια στιγμή, δηλαδή, εγώ απλά το ανοίγω κάθε κάποια χρόνια, το κοιτάω και. Εντάξει, θα άρχισε και να το κοιτάς εδώ. Εντάξει, ακριβώς. Πάρτο εσύ που είναι η συλλογή μεγάλη, ενδεχομένως να αξιοποιηθεί καλύτερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ωραίο. Το μόνο τέτοιο που έχει είναι ότι από όπως την έπιανα για να την βγάλω, έχει ξεβάψει λίγο η ετικέτα. Εντάξει, εκεί. Αυτό είναι στα περισσότερα. Αλλά εντάξει. Θα δούμε αν δουλεύει η μπαταρία, αν θα κάνει save. Αν δεν κάνει, θα τη αλλάξω και μια μπαταριούλα. Γιατί ξέρει καμιά φορά τελειώνει. Τώρα αλλάζει, ναι. Ναι, τη ανοίγει, έχω το εργαλείο, το tool. Εγώ υπέθεσα ότι θα ήταν επαναφορτιζόμενη. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι μπορεί. Έχουν μια δικιά του τεχνολογία, ρε παιδί μου, αυτές τώρα. Δεν κρατάνε ρεύμα. Κάτι κρατάνε όμως, ρε παιδί μου. Είναι μια τεχνολογία τελείως διαφορετική. Δεν έχει να κάνει με. Ναι. Να κρατάει ρεύμα και να το. Τώρα δεν ξέρω να το εξηγήσω. Για το PC ναι. Τώρα. Μου το έχει πει ο Δημήτρης από την Nate Pins, ο ξάδερφος αυτό, ότι έχει μια συγκεκριμένη πατέντα αυτή η τεχνολογία. Μάλιστα. Και μετά. Ήρθε η τώρα... PS2. Σας θυμάμαι ο πατέρας σου να έχει πάρει το PS2 μόλις έχει βγει. Έτσι. Ισχύει, και θυμάμαι κιόλας μια παιχνιδάρα τότε του WRC. Μπράβο, παιδιά. Το θυμάμαι είχαμε... Χριστούγεννα πάλι αυτό. Ναι, ναι, Χριστούγεννα. Είχαμε τσοντάρει τα μισά λεφτά εγώ με τον αδελφό μου και τα υπόλοιπα μισά τα έβαλε ο πατέρας μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε δούλευε και η μάνα μου σε ένα μαγαζί, λεγόταν Elephant. Τα Elephant, ναι. Με ηλεκτρονικά είδη ναι, και ναι, ναι, ψυγεία ναι. Τέτοια ξέρω και τα λοιπά τηλεοράσεις και κάτι τσάκο τσόγουρος με λεφτά. Ναι, 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 το θυμάμαι. Στην Κυψέλη ήταν. Στην Κυψέλη, ναι. Ναι, ναι. Στη... Εντάξει, ήταν αλυσίδα, αλλά θυμάμαι η μαμά σου δούλευε στην Κυψέλη. Σε εκείνο το κατάστημα. Που κατέβαινες κάπου, τέλος πάντων, τώρα για να φτάσεις πλατεία Κυψέλη. Βελβενδού, νομίζω λέγεται το μπράβο. Δρόμος. Μπράβο, ναι, ναι, νομίζω. Ναι, εκεί, Βελβενδού. Τέλος πάντων και μπαίνουμε μέσα, εντάξει. Εντάξει, τον ξέραν τον πατέρα μου οι άνθρωποι στο μαγάζι γιατί δούλευε γυναίκα του πολλά χρόνια εκεί. Και μπαίνουμε μέσα, είμαι εγώ μαζί, ο αδελφός μου δεν είναι και είμαστε σε φάση του, γεια σας, θέλουμε το PS2. Ναι. Και μόλις έρχεται... είχε βγει η φάση. Ναι, ναι, μόλις είχε βγει. Δηλαδή, να είστε 3-4 μέρες το release, κάπως έτσι. Ναι, θυμάμαι το είχατε πάρει πολύ μπαμ, πολύ ακριβό κιόλας, πολλά λεφτά. Ναι, ναι, δηλαδή εμείς είχαμε, τα μισά ήταν τα κάλαντα από δυο παιδιά. Τα άλλα μισά τα τσόνταρε ο ενήλικας, δηλαδή, με αυτή την έννοια. Και μπορεί να φέρει και discount και λόγω της μάνας σου. Και φάγαμε και ένα discount σίγουρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μας λέει αυτός που είχε εκείνο το υποκατάστημα, εντάξει το ξέραμε, πάει στον πατέρα μου πιο διακριτικά, εγώ και καλά, είμαι λίγο πιο πέρα, έκανε και καλά να μην με ακούσει ο μικρός. Ναι, ναι, ναι. Ρε εσύ μου λέει, δεν θες να πάρεις το PS1, του λέει πατέρα μου, σε πιο φθηνά τώρα μου λέει και άστο αυτό να πέσει κανένα χρόνο και το παίρνεις λέει τιμή, μην το πάρεις τώρα τόσα λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια ξέρεις, εγώ και καλά δεν ακούω. Είχατε PS1 όμως. Μάλλον εκεί μπορεί να τον πιστόγιασε. Όχι, είχαμε PS1, δεν θυμάμαι. Είχαμε το PS1 το οποίο. Α, κάτι... το One. Είχατε το One. Ναι, κάτι τέτοιο. Το είχατε πάρει λίγο μετά για να Slim, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, το One, το μικρό. Ναι. Και έρχεται και απλά πώς είναι στους 300 που γυρνάει ο Λεωνίδας, κοιτάει τη γυναίκα του, ξέρω εγώ, και αυτή του κάνει το signal και κάνει την κλωτσιά. Μπράβο. Κάλτσα, ξέρεις. Έτσι. Earth and water. Τα ακούω αυτό, γυρνάω εγώ, κοιτάω τον πατέρα μου, επειδή έχω ακούσει τη φάση και είμαι σε φάση... Τι λέει τώρα. Έλα, όχι. Και ένα υπουργινάκι και με κοιτάει και κάνει... Όχι, όχι, το 2 θέλουμε. Ναι, ρε, το θυμάμαι γιατί ήταν πάλι Χριστούγεννα, πάλι διακοπές και έχουμε έρθει πάλι για ρεβεγιόν σπίτι σας. Ναι, έτσι. Και θυμάμαι να παίζει ο πατέρας σου WRC και να μην πηγαίνει μέσα. Ξέρεις που αρχίζαν και σκάγανε οι καλεσμένοι, είχαμε σκάσει και ψηλοπρώτοι. Και ο πατέρας ξέρεις ήταν άδειο ακόμα το σπίτι και έπαιζε WRC με τον αναλογικό τότε, το μαύρο το χειριστήριο. Και εγώ έβλεπα πρώτη φορά PS2 και είχα μείνει κάγκελο. Γιατί εγώ είχα τον Dreamcast τότε ήδη. Και ξέρεις, όλοι περιμέναμε να δούμε τον αντίπαλο το PS2 του Dreamcast κτλ.
Και βλέπω το WRC και θυμάμαι έπαιζε κάτι πίστες, τώρα φεύγαν έξω τα φλογίδια άκαυτες πίσω στην εξάτμιση, είχε κάτι γραφικάρες στο χιόνι και είχα αρρωστήσει. Και μετά εντάξει το κάψαμε εμείς εκείνο το βράδυ. Πρόσεξε, αυτό που δεν θυμάσαι είναι ότι εμείς το κάψαμε εκείνο το βράδυ, αλλά όταν πήγαμε για ύπνο... Το κάψε ο Μάνος. Το κάψε ο Μάνος. Λογικό. Παιδιά, έχω εικόνα, χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι είχα ξυπνήσει κάποια στιγμή σχετικά να ήταν τώρα 4-5. Έλα, ρε. Κάτι τούδωσε, τέτοιο. Τούδωσε, κατάλαβα. Και ξυπνάω να πάω κατουρίσω, δεν έχω ιδέα. Ναι. Και απλά επειδή εντάξει, σκοτεινό σπίτι, ακούω από την κουζίνα. Και πάω και το έχει σετάρει στη μικρή τηλεόραση τη κουζίνα και καίγεται αύριο, μέχρι εκείνη την ώρα. Ναι, ρε, ήταν τώρα κάτι πολύ διαφορετικό. Μα ο πατέρα σου ήταν gamer, φίλε. Ήταν gamer. Ήταν από του πρώτου gamer των Amstrad. Το 87 που τον πήρε, που μου έχει πει. Το 87, εντάξει, ήταν τα πρώτα games, ρε, φίλε. Σε home micro. Οπότε έπαιξε και τα PS2 εκεί. Μετά θυμάμαι κάτι σκηνικά μεταγενέστερα να έρχομαι καθημερινή σπίτι σου. Γιατί τότε εγώ, ας πούμε, είχα τελειώσει το λυκείο. Είχε ναι, που δούλευα εγώ. Σε κανένα ρεπό, καμιά καθημερινή μπορεί να έρχομαι να σα δω έτσι βόλτα. Mm-hmm. Και θυμάμαι να είσαι στο δωμάτιό σου τώρα, συνδεδεμένο πλέον στο δωμάτιο το PS2. Έτσι. Και να παίζει μια παιχνιδάρα που είναι το μόνο Resident Evil που δεν έχω. Το Survivor, το Code Veronica 2. Το οποίο δεν το έχω τώρα, δυστυχώς μαζί, δεν το έφερα, αλλά ναι, ήταν το Code Veronica. Και θυμάμαι να παίζεις, ρε παιδί μου, όχι όμως με τον πιστόλι, προσπαθούσες με το αναλογικό να συναδέψεις. Με το αναλογικό, ναι. Θυμάμαι να παίζαμε κάτι βαρέλια, να πέφτουνε ένα βαράς, βαρέλια. Και το καίγες, του βγήκε πόνο. Και αυτό πρόταση του Power Game. Ναι. Και αυτό δικιά του πρόταση. Έλα ρε Σπύρο. Σπύρο. PS2 γενικά. Και αυτό δικιά του πρόταση. Πολύ ωραία. Μετά κάποια άλλη πάλι παιχνιδάρα θυμάμαι να παίζεις. PS2 έχω. Δείξαμε αυτά τα που έχεις φέρει εδώ. Πριν δείξω αυτές τις δύο παιχνιδάρες εδώ που πιστεύω πολύ θα ταυτιστείτε. Ναι. Θέλω να πω ότι έχω μια εικόνα. Τώρα είμαι αρκετά πιο μεγάλος, αλλά εκείνο τον καιρό είχε βγει το Call of Duty 2. Okay. Το 2. Ναι. Μα με το αγοράζω πάλι τον Power Game. Ναι, έτσι. Ανεβαίνω σπίτι και θυμάμαι ήταν Χριστούγεννα. Ναι. Ξεκίνησα να παίζω 10 ώρες το πρωί και μέχρι το βράδυ το είχα τερματίσει. Τερμάτισα όλο το Call of Duty 2. Όλο το campaign. Σε 12 ώρες, όλο το campaign, κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν είχα κουνηθεί από τη θέση μου, φίλε. Ναι. Σηκώθηκα μόνο για τουαλέτα, ξέρω, κάτι τέτοιο. Σκληρό. Γιατί η μάνα σας σα κυνήγαγε γενικά. Παιδιά, μα κυνήγαγε πάρα πολύ η μάνα μου γενικά και με το PC και με τις οθόνες. Γενικά η μάνα μου έχει απέχθεια με τις οθόνες. Ναι. Είναι πολύ των βιβλίων και τα λοιπά. Βέβαια τώρα, άμα τη δείτε, τώρα που έχει φτάσει 60 κάτι χρονών, είναι στο PC, ξέρω εγώ, και αράζει και τα κάνει όλα στο PC. Όλα στο PC. Ναι. Αλλά τότε, ας πούμε, εντάξει, ήθελε να μην έχουμε τόσο. Εντάξει, ναι, άλλες εποχές. Πω μια φοβερή παιχνιδάρα, το αγαπημένο μου παιχνίδι στο PlayStation 2 είναι αυτό εδώ. Πολύ δυνατό. Το Lord of the Rings, το Two Towers. Πολύ δυνατό. Το οποίο και αυτό, εντάξει, σίγουρα κάποιοι θα ξέρετε, σίγουρα θα το έχετε παίξει. Ήταν φοβερό co-op, φοβερό. Ναι, ρε, απίστευτο το upgrade. Αρπιτζάδικο κιόλα. Ναι, πολύ καλό. Μουσικάρες της ταινίας τώρα. Ξεκινάει το παιχνίδι κάτω στην πεδιάδα και σκάει μουσική το Uruk Hai. Έτσι, ξεκινάς και σπάζεις, ξέρω. Ναι, ισχύει. Όπω σηκώνει την τρίχα τώρα από μέσα από την πλούτα, δεν τη βλέπετε εσείς, αλλά μου έχει σηκωθεί η τρίχα. Το θυμάμαι τώρα. Σκηνές. Και εδώ παίζαμε με τον φίλο τον Ηλία. Με τον Ηλία είμαστε ακόμα φίλοι από τότε, α πούμε. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή που. Τέλος πάντων, και αργότερα, κάπου 17 χρονών, δηλαδή το 2007 πρέπει να ήταν τώρα, ας πούμε, ερχόταν σπίτι ο Ηλίας και εγώ ήμασταν στο Lord of the Rings. Και πριν. Πριν από τον Lord. Στην προηγούμενη. Oh. Όχι, τώρα να πω τώρα γι' αυτό. Ναι. Στην προηγούμενη καραντίνα, βασικά, αποφασίζω ότι θέλω να ξαναπαίξω το Two Towers. Έρχεται ο Ηλίας πάλι σπίτι. Τώρα, ναι. Τώρα, ναι. Και ξεκινήσαμε, παίξαμε ξέρω εγώ αυτό και παρήγγειλα και από το ίντερνετ τη συνέχεια του, το Return of the King, το οποίο είναι στα ίδια χνάρια, ας πούμε, έτσι αρπιτζάδικο, πάλι με τα επίπεδα, πάλι με τα upgrades να κάνεις κτλ. Το οποίο το βρήκα από Ολλανδία, είναι στα Ολλανδικά το cartridge, αλλά anyway, αυτά τα δύο παιχνίδια θεωρώ ότι αρκετοί θα θυμούνται να τα παίζουν. Φοβερά παιχνίδια. Ναι, πολλοί κόσμοι θα έχει παίξει αυτά. Σίγουρα. Δεν είχα το PS2 στην εποχή του, αλλά το θυμάμαι από εσάς που το έβλεπα. Ναι. Και μετά το έχω δει μεταγενέστερα και το έχω παίξει μεταγενέστερα εγώ το 2014, το 2013, αν θυμάμαι καλά. Το είχα βάλει και έπαιξα. Και έχω πάρει και το Aragorn's Quest εγώ, που είναι σαν το spin-off. Το επόμενο, που ήταν νομίζω επόμενο μετά από αυτά. Ναι. Το ήταν οποίο δεν το είχα ποτέ. Ας το δώσω, θέλω να παίξω αυτό με τον Ηλία τώρα. Αν παίζει 2 player, γιατί δεν θυμάμαι αν είναι 2 player.
Δεν είναι, καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν είναι πολύ ρετρό, ας πούμε, αλλά εντάξει, Α είναι 13 Όχι. χρόνια πίσω. Είναι στο φάσμα του ρετρό, το PS2 μπήκε, ό,τι είναι γενικά στα 20 χρόνια πλέον. Εντάξει, αν δεν είναι το 18 αυτό, πότε λέει, το 2002 πίσω. Κάτσε να, αυτό είναι και η ελληνική έκδοση. Λογικά πρέπει να είναι του 1 ή του 2, του 2 ίσως. Πού, μήπως είσαι πιο έμπειρος και το... Λοιπόν, 2002, ναι. 2002. Ναι, εντάξει, 18 χρόνια. 18 χρόνια. Στην 20η αιτία είναι το ρετρό συνήθως. Αποκαλούμε ρετρό. Τέλεια. Οτιδήποτε. Ναι. Απλά τέλος πάντων για μένα είναι αυτές οι αναμνήσεις, ας πούμε, οι οποίες ακόμα μέχρι και τώρα κρατιούνται ζωντανές. Γιατί το Return of the King μέχρι και πριν κάτι μέρες το ξανατερματίσαμε, ξέρω εγώ. Ωραίος, ωραίος. Ναι, πολύ ωραία φάση. Και μετά είναι και η PC era εποχή. Έχουμε PC era. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω ένα μικρή παρένθεση, ένα διαμαντάκι το οποίο ευχαριστώ τον φίλο τον Τάκη τον Ασημακόπουλο, αν ποτέ το δεις αυτό Τάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το παιχνίδι που μου έχεις δανείσει. Είναι αυτό εδώ, τώρα Medieval, Medieval. Εγώ Medieval το ναι, κάπως, που ίσως πρέπει να μην το είπα ποτέ σωστά. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει. Βγήκε για Remaster πριν κάποιο καιρό από ό,τι είπε εδώ ο Νίκος. Πέρσι, ναι, ναι. Αρκετά δύσκολο παιχνιδάκι. Πολύ fun to play. Ήταν ωραίο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν φοβερό το ότι κάποια φάση, άμα δεν είχες weapons, ξέρω γιατί τέτοια έβγαζε το χέρι. Και το πέταγες κιόλας. Targeting. Το χέρι, ναι. Τα χεράκια κάτω περπατάγανε. Επειδή, αν θυμάμαι καλά, αυτός το story είναι ότι ήταν ο πρώτος πολεμιστής που πέθανε στο μεγάλο πόλεμο. Με το που ξεκίνησε το πρώτο βέλος αυτό. Στο μάτι κιόλας. Γι' αυτό δεν έχει μάτι. Ο Σερ. Πώς το λέγανε, φίλε, κάτσε. Θα το θυμηθούμε πριν να το γραφτήσω. Δεν παίζει, ναι. Λοιπόν. Ξεκινάει το παιχνίδι. Ο Σερ Νταν, Γκρότεσκ. Ενώ όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε και σου δείχνουν για τον ήρωα που τα έκανε όλα, ξέρω εγώ, τα διάλυσε όλα και τέτοια. Αυτό με τη μία. Ξεκινάει και το δείχνει και τρώει το πρώτο βέλος του πολέμου. Έφαγε το critical, ναι. Και μετά ανασταίνεται και στην κρύπτη που ξεκίνησε στον καταφύγιο. Στην κρύπτη, μπράβο. Είναι πολύ ωραίο και πρέπει πάντως. Γιατί ξέρω, νομίζω δεν έχει PS4. Έχει το PS3, αλλά επειδή τώρα έχουν φτηνήσει τα PS4 πάρα πολύ λίγο το PS5. Μπορεί να βρει για πλάκα ένα με 150 ευρώ. Για το Remaster, λες. Να τσιμπεί το Remaster. Ναι. Φίλε, θα το χαρεί και ήταν και από τα πρώτα παιχνίδια, παιδιά, αυτό που ήταν συμβατό DualShock Controller. Ήταν το αναλογικό. Ναι, γιατί ήταν χτισμένο. Α, γι' αυτό έχει και το τέτοιο. Ναι, γιατί ήταν χτισμένο για τη νέα τεχνολογία DualShock που έκανε η Sony. Αέρα. Επειδή ήταν Open World. Εντάξει, είχε αυτό το 3D το καλό. Στην ουσία, σαν Open World ναι. ήταν, εντάξει. Και είχε πάρα πολύ πλάκα. Αυτό το παιχνίδι και εγώ το έχω. Έχω προωθεί και το 2 και την έκδοση το PSP. Ήμουνα πολύ μικρό όταν το έπαιζα, βέβαια αυτό. Ναι. Ναι, είναι του 99-98. Και θυμάμαι, ρε φίλε, είχα κολλήσει στο πρώτο boss. Γιατί το έτρωγα, ναι. αλλά έπρεπε να λουτάρεις κάτι από τον boss. Τώρα δεν θυμάμαι ένα μενταγιόν, ένα κάτι το οποίο σου άνοιγε τέλος πάντων την κρύπτη για να πας στο επόμενο level. Τώρα δεν θυμάμαι, ας πούμε. Και εγώ δεν το είχα λουτάρει ποτέ. Ναι, και σκάλανες και λες τι γίνεται. Και δεν μπορούσα να καταλάβουμε τίποτα. Και μετά από πολύ καιρό τέλος πάντων είδα ένα walkthrough. Ναι, όχι, αξίζει πολύ για ωραία. Μένα. Σου λέω, άμα τσιμπήσει κανένα PS4 τώρα φθηνό που έχει πέσει, πάρ' το. Μπορεί. Πολύ καλό. Ωραίος. Και τώρα πάμε. Τελειώνουμε δηλαδή τώρα τις αναμνήσεις τις τότε με πισάκι, έτσι θυμάμαι μετά να παίζεις πολύ PC. Τώρα το PC εντάξει. Είναι άλλο το... παπά Ευαγγέλιο. Έχει επέκταση του εαυτού μου το PC πλέον. Δηλαδή, ναι, πλέον. Ναι, ναι. Και στη δουλειά λόγω του ότι κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα και τέτοια δηλαδή. Θα κάνεις ένα alt tab και θα παίξεις και λίγο θα... πίσω. Το είπα στη μάνα μου προχθές αυτό που μου λέει, ας πούμε, δεν θα κάθεις όλη μέρα σε ένα PC, δεν θα δουλεύεις από το PC. Μου το έλεγε τότε δηλαδή. Ναι. Και τώρα με την καραντίνα που κάνουμε όλα τα ιδιαίτερα διαδικτυακά με τα παιδιά, ξυπνάω, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε αξιοπρεπή μπλούζα από κάτω, μπουξεράκι από κάτω. Καβασάκι από πάνω, έτσι. Καβασάκι μπλούζα, έτσι, την έβαλα τιμητικά. Πάντα μόνο καβασάκι, ρε, που τιμητικά. Λέμε κανείς, έτσι. Και περνάω τώρα, ας πούμε, πες, είμαι ξύπνιος 16 ώρες, ξέρω εγώ, οι 10 ή 12 μπορεί να είμαι μπροστά στο PC και λόγω επαγγελματικών και λόγω του ότι όταν δεν είναι η κοπελιά στο σπίτι, ας πούμε, εντάξει, τα καλά. Ναι, εντάξει, θα βάλεις λίγο, τι παίζεις, λόγω, παίζεις πάλι εσύ. Δεν έχει σταματήσει ποτέ να δεν σταμάτησα ποτέ να παίζω LOL. Τώρα, παιδιά, δεν είμαι περήφανος για αυτό που λέω. Έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μπορεί να βγει λίγο hate από κάτω για το game. Οκ, το game έχει σάπιο community, έχει πολλά bugs. Για να καταλάβεις, έχω βγάλει δύο μαθητές, δύο ιδιαίτερα. Okay. Το LOL.
Ναι. Επειδή με κάναν invite γιατί παίζαμε καλά, μπήκαμε στο voice, μετά κάναμε έτσι και τα λοιπά. Μου λέει, μα είσαι μαθηματικός, αποκλείεται, ξέρω. Λέω, ρε φίλε, εντάξει, με 30 χρόνια τι κάνω, ξέρω. Κάτι πρέπει να παίζω κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, τέλος πάντων, σαν game είναι λίγο σάπιο, το καταλαβαίνω. Μη με ρωτάτε γιατί παίζω, δεν ξέρω. Είναι σαν να με ρωτήσετε γιατί σπούδασα μαθηματικό. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ξέρω. Εντάξει, όχι, okay, ρε, δεκτό, σιγά. Όλοι έχουμε έτσι προτιμήσει. Είναι κάτι. Λίγο, σίγουρα θα πέσει hate για το LOL. Το καταλαβαίνω κιόλας και το αξίζει το hate του. Τώρα σε PC εποχή, δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι πιο μπροστά. Νομίζω το πρώτο είναι αυτό. Πρέπει να είναι. Όχι, από αυτά τα δύο. Α, τι είχες παίξει πρώτα. Ποιο ήταν χρονικά πιο μπροστά. Τα Fallout. Τα Fallout, ναι. Ωραία. Εντάξει. Fallout 1. Τι να πεις για αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορείς να πεις κάτι για αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Μόνο όσοι το έχουν παίξει ξέρουν, ρε φίλε. Όσοι δεν το έχουν παίξει, ναι. Απλά δεν μπορούν να καταλάβουν για τι πράγμα μιλάμε. Ναι, έτσι, έτσι. Η ατμόσφαιρά του ήταν ανατριχιαστικά ατμοσφαιρικό παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Πώς να το πω. Πανέξυπνο, ρε. Υπέρ τεράστιο map. Ακραία τεράστιο map και είχε πάρα πολλά και όλα ήταν τα πρώτα παιχνίδια που μπορούσες να κάνεις διάφορα side quests ή να ακολουθήσεις διαφορετική πορεία, ας πούμε. Ισχύει, ισχύει. Αυτό ναι. Που μετά σου έλεγε το Black and White ή το Fable, ας πούμε, ότι και καλά λανσάρουνε τώρα. Ναι, το Fallout το είχε κάνει ήδη. Ναι, ήταν Interplay, τότε ήταν πολύ μπροστά. Ήταν πολύ καλό και μετά εντάξει και το Fallout 2 σαν συνέχεια και αυτό πολύ αξιοπρεπές. Αναβαθμισμένο, ωραίο. Λίγο πιο μεγάλο. Ναι. Εντάξει, και εγώ θα τα έχω κάψει και τα. Πολύ ωραία, πολύ και ωραία. Το Brother που το έχω κάψει και το Tactics και μετά το βγήκε Brother, το 3. Το Los Angeles μετά στο τέλος νομίζω. Το New Vegas. New Vegas. New Vegas το 4 και μετά βγήκε το 76 που το 76 στην αρχή δεν πήγαινε καλά. Αλλά το Μάρτι το διορθώσαν πάρα πολύ και πάει τρένο. Διορθώσαν έτσι μου πάει πολύ καλά, ναι. Ωραία παιχνίδια το Fallout, ιστορικά. Και μετά τα άλλα. Εντάξει, μετά μείνανε τα δύο, είναι η ναυαρχίδα, ας πούμε, του σύγχρονου. Θεωρώ ότι είναι η ναυαρχίδα του σύγχρονου gaming. Ναι. Χωρίς να μπορώ να το δικαιολογήσω ακριβώς. Καταρχάς πάνω εδώ χτίστηκε η πρώτη μόμπα. Ναι, εννοείται, εντάξει. Έτσι, οπότε νομίζω, εντάξει, ίσως κάποιοι να καταλάβετε ήδη γιατί λέω, Warcraft 3, Reign of Chaos. Warcraft Frozen 3, Throne. Frozen Throne. Το Expansion. Έτσι, το Expansion. Η Dota, η πρώτη, νομίζω η πρώτη MOBA, νομίζω. Ναι, 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 ναι. Ήταν πάνω στο, σε ένα map εδώ πέρα, ας πούμε. Την είχε φτιάξει ο Icefrog. Ναι, σωστός. Ο Icefrog, ο οποίος μετά τον πήρε η Riot, νομίζω, για να φτιάξει το LOL κάπως έτσι, τέλος πάντων. Τι να πει κιόλας κάνεις για αυτό το παιχνίδι, το λέει από μόνο του πάνω εδώ, είναι best seller ας πούμε. Ναι. Δεν έχει να. Κοιτάξτε, εγώ δεν ασχολήθηκα με ντότες πάρα πολύ, αλλά αυτά τα παιχνίδια, αυτό που προσφέρανε ήταν καταπληκτικό και μετά ήταν και οι βάσεις για το μεγάλο crash και hit, το WoW, το online δηλαδή, που εγώ προσωπικά έπαιξα πάρα πολλά χρόνια online. Τώρα το WoW νομίζω φτάνει 150 level τώρα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Δεν θέλω να μάθω. Ξεκίνησα λίγο να παίξω το Classic. Το Remaster που έχουν βγει, που σε φτιάχνει. Δεν είναι. Όχι Remaster, είναι ναι. Remaster. Ξαναφτιάξαν νέο server που πας μόνο 60 και μέχρι 60. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Βέβαια, το Classic. Το φοβερό στο Classic παρατήρησα είναι, παιδί μου, το ότι όσο προχώρησε το παιχνίδι, εξελιχθούν τα γραφικά. Ναι. Στο Classic όμως, έξω από το. Από τον Horde, ας πούμε. Το Ogrimmar. Είχε κάτι χαβλιόδοντες έτσι, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, ναι. Με τα χρόνια αυτοί οι χαβλιόδοντες γινόντουσαν όλο και πιο smooth, όλο και πιο όμορφοι, όλο και πιο. Στο Classic τώρα είναι τρίγωνο. Ναι, οπότε το Graphic Engine είναι το. Έχουν το κρατήσει, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μπορεί και να με διορθώσουν, επειδή έπαιξα πολύ λίγο εγώ Classic, αλλά είχα παρατηρήσει ότι ήταν έτσι, ας πούμε, τα μητερά και τα. Okay. Εγώ δεν πήγα να το δω το Classic, αλλά. Το ρε φίλε, εντάξει, επειδή ήταν ένα μεγάλο κομμάτι gaming της. Τέλος των 20s μου, λίγο αρχές στα 30s. Εντάξει, κάηκα και δεν την ξαναπατάω έτσι. Τώρα το WoW είναι ένα παιχνίδι το οποίο εν γνώση σου δεν έχει τέλος. Ρε, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα πηγάδι δίχως πάτο. Γι' αυτό κιόλας πιστεύω βάλανε και το Classic για να πιάσουν όλους αυτούς οι οποίοι πλέον μεγάλωσαν, δεν έχουν πολύ χρόνο να παίξουν να παρακολουθούν το retail που αναβαθμίζεται και τέτοια. Και θέλουν σου λέει να προσπαθώ να καπάρω στα 60, ας πούμε. Ναι, γιατί πήγε και άλλο expansion πρόσφατα. Κάπως, ναι, πώς το λένε. Έχω πολλά χρόνια να το παρακολουθήσω, δεν ξέρω.
Ωραία. Οπότε είδαμε τα παιχνίδια που κουβάλισε μαζί του ο Παναγιώτης. Ναι, είναι σαν να αναμνήσεις, έτσι έφερα ας πούμε κάποια να... Ναι, ναι, τώρα πριν πάμε έτσι λίγο gameplay και μέσα, να κλείσουμε το επεισόδιο και με gameplay σαφώς, είναι ένα εορταστικό και πρέπει να το γουστάρουμε. Θέλω τώρα να σου κάνω κάτι ερωτήσεις, τις οποίες ούτε καν τις έχω κάνει προετοιμασία, τώρα θα μου έρθουν και θα απαντήσεις και εσύ τελείως. Ούτε να τα έχει σκεφτεί. Μπαμ, μπαμ. Όχι, χωρίς πολλά λέει, πολλά. Να λύσω διαφορετικές εξώσεις. Ό,τι θες κάνε. Ό,τι θες, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε την πρώτη. Λοιπόν, Sega Nintendo. Την κάνω στους συλλέκτες. Συναισθηματικά θα πω Sega, δεν γίνεται. Ωραίος. Τώρα, από άποψη τεχνογνωσίας, νομίζω η Nintendo κάποια στιγμή κέρδισε. Χωρίς να, και πάλι χωρίς να είμαι σίγουρος. Sega, απαντώ Sega. Okay, πάντως. Sega, ναι, λοιπόν. Σίγουρα. Ωραία. Αγαπημένο video game franchise, δηλαδή κάτι είτε που μπορεί να βγαίνει μέχρι τώρα ή κάτι που σταμάτησε και θα θέλεις να το δεις να βγαίνει και σταμάτησε και ξενέρωσες. Ποια σειρά παιχνιδιών ας πούμε σου άρεσε πάρα πολύ. Σάββατα, πόσα χρόνια παίζεις τώρα, παίζεις 20 χρόνια σίγουρα, 20. Είμαι 30 χρονών. 25, παίζει από τα 5. Είμαι gamer όσο θυμάμαι τον εαυτό μου βασικά. Ναι. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Ναι. Που να μου πεις πώς γίνεται να είσαι gamer και παίζεις LOL. Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ναι, okay. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο πλέον και ναι, δεν μπορώ να ξεκινήσω κάποιο άλλο παιχνίδι. Ναι. Να μάθω κάτι άλλο δηλαδή και μένω εκεί. Ποιο θα γούσταρες ας πούμε πολύ. Κοίτα, σίγουρα σειρά. Αυτά τα δύο μου είναι καρφωμένα στην καρδιά. Το Lord of the Rings, δηλαδή και όχι μόνο σε άποψη για το PlayStation 2, έχω παίξει και κάποια άλλα Lord of the Rings γενικότερα και σε άλλες κονσόλες κτλ. Νομίζω σαν franchise ήταν από τα αγαπημένα μου. Ωραία. Δηλαδή θα γούσταρες να έβγαινε και ένα remaster, γιατί τα remaster έχουν γίνει της μόδας στις τελευταίες γενιές. Ναι, ενδέχεται. Θα γούσταρες ένα για last gen γραφικά. Καλά, δεν νομίζω πόσο. Μπράβο, δεν νομίζω σαν παιχνίδι πόσο θα μπορούν να τα βαθμίσουν, ναι. Αλλά με καλύτερα γραφικά θα γούσταρα πάρα πολύ να παίξω το Return of the King. Πάρα πολύ, το οποίο το έπαιξα και πρόσφατα και το σκέφτηκα αυτό ότι θα άξιζε κάποιος να το κατά, ναι, να κάτσει να το κάνει λίγο πιο smooth ας πούμε. Εντάξει, είναι μια σειρά που βγήκε τότε και σταμάτησε και είχε σίγουρα πολλούς fans. Σίγουρα. Okay, σίγουρα. Σαν αγαπημένο franchise. Είναι και το franchise αγαπημένο το Lord of the Rings. Δηλαδή κλέβει λίγο η απάντησή μου. Okay. Μα θυμάμαι, παίρνατε και περιοδικά τότε με τις φιγούρες που βάφαμε τα Lord of the Rings. Ναι, εγώ έκανα και μοντελισμό μετά. Έχω ακόμα τις. Το θυμάμαι, ναι. Ήσασταν μπορωμένοι μου, εντάξει, ήταν εποχή. Διόραμα λέγεται. Διόραμα, ήταν που έφτιαξε ναι. Πάνω. Μπράβο, με γρασίδια, ναι, με τα σκετάκια τους, με τα καθόμουν, ας πούμε, μετά έπαιρνα και τα βαφά από την Αγκοστίνη τότε και τα. Σωστός. Αγαπημένο franchise. Τώρα κάποιο άλλο. Εντάξει, ένα. Το Fallout σίγουρα. Νομίζω το δεύτερο θα ήταν το Fallout. Το οποίο συνεχίζει και βγαίνει βέβαια. Αλλά... Εγώ θα ήθελα να δω ένα remaster του Fallout 1. Έτσι, να βγαίνει από τη Vault. Μπράβο. Και να ψάχνει έξω να βρει το Water Chip. Πολύ ωραία απάντηση. Πολύ θα το ήθελα αυτό να δω ένα remaster. Με το ίδιο, με το turn-based, έτσι, να μην αλλάξει καθόλου. Να είναι ρε και shooter, θα το 4 ή το 76, δηλαδή που το είναι, άλλαξε. Ναι. Απλά να είσαι στο story όλο, σε να βλέπεις όλους αυτούς, ναι, το ένα. Αγαπημένος video game ήρωας. Υπάρχουν πάρα πολλοί, σίγουρα πιστεύω ότι κάποιος θα σου άρεσε πάντα. Τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός. Αγαπημένος. Μπορεί να ήταν ο Leon από το Resident Evil 2, μπορεί να είναι ο Sonic, μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ο Σερντάν, ξέρω εγώ. Σαν πρόχειρη απάντηση. Duke Nukem, ξέρω εγώ. Όχι, μου ήρθε ο Σίμπα από το live. Ο Σίμπα, ναι, εντάξει. Αλλά εντάξει, ήταν σαν πρόχειρη απάντηση, όχι, δεν θα το έλεγα. Αγαπημένος βίντεο... νομίζω θα έλεγα ο Batman, ρε. Γιατί και στα video game που έχω παίξει, πάντοτε ήταν λίγο πιο προσεγμένος από τους άλλους. Ναι, ειδικά τα τελευταία 4 παιχνίδια που είχαν βγει τα τελευταία χρόνια. Ναι, νομίζω ότι... όπως νιώθω όταν παίζω να είμαι ο Batman, νομίζω δεν με έχει κάνει κάποιος άλλος συγκεκριμένος ήρωας να... Άρα το γουστάρεις πολύ σαν video game χαρακτήρα. Ναι, ναι, θα έλεγα ναι. Ωραίος. Αν και δεν είναι αποκλειστικά video game, θα πρέπει να δώσω μια απάντηση αποκλειστικά video όχι, game χαρακτήρα. Όχι ρε, γιατί ξέρεις τι, τα παιχνίδια Batman, εγώ έχω περίπου πάρα από 15 παιχνίδια και Batman άπειρα και υπάρχουν δηλαδή. Για πάρα πολλές πλατφόρμες. 8-bit, 16-bit, ό,τι θες, πανεργά στις μάτια. Δηλαδή μέχρι και τώρα το τελευταίο παιχνίδι ήταν το Arkham Knight. Παιχνιδάρα με τα Arkham Asylum Prince, Arkham City κτλ. Πολύ δυνατός χαρακτήρας. Ωραία. Έτσι συνολικά θα έλεγα Batman, ναι. Κάτι άλλο.
αγαπημένο τυχόν παιχνίδι arcade που να θυμάσαι να πηγαίνεις και να του βάζεις κέρματα μικρός και να έχεις φάει με κάποιο τέτοιο κόλλημα. Ποιο. Και να το γούσταρες πολύ. Πώς το λέγανε. Όχι το Metal Slug. Το Metal Slug ήταν στο PlayStation, αν θυμάμαι καλά. Ναι, arcade. Ήταν απλά υπήρχε και port στο PlayStation. Α, υπήρχε και σαν arcade πρώτα ναι, το Metal Slug. Εκεί ξεκίνησε. Η SNK ναι. Εκεί το είχε βγάλει. Άρα δεν είναι. Δηλαδή μου ήρθε η εικόνα τώρα Metal Slug arcade. Αυτό. Αλλά για κάποιο λόγο θεώρησα ότι είναι ψεύτικη, γιατί θυμάμαι πιο πολύ να παίζω στο PlayStation. Όχι, όχι, απλά το είχαμε και σαν αντίγραφα στο PS1 τότε. Μπορεί να το είχα δώσει και εγώ γιατί το είχα ακόμα. Metal Slug. Metal Slug, Metal Slug σίγουρα μπορεί να έχει κάποιε αναμνήσει okay. Να σου κάνει τα flashbacks, να τα ίζει. Κατοστάρικα και τα λοιπά. Έτσι, έτσι. Αυτό, να τα ίζει κατοστάρικα, ναι, βασικά. Έτσι. Κατοστάρικα, πεντάρικα. Αγαπημένη ταινία από video game. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλέ, αλλά ίσω να σου έρχεται κάποια τώρα που είτε παλιά είτε πιο μεταγενέστερη. Που να γουστάρει, δηλαδή, ας πούμε, είχε βγει το Warcraft σαν ταινία πριν 3 χρόνια. Ναι, το οποίο ήταν αξιοπρεπές, ήταν καλό. Καλό ήταν. Έχει βγει το Street Fighter, τα Mortal Kombat, ετοιμάζονται τώρα σειρά Netflix, Resident Evil ολοκληρώθηκε. Ναι, ναι. Ναι, θα γίνει χαμός, ναι. Ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Δύσκολο είναι τα Resident Evil σαν ταινίες δεν μ' αρέσανε, να σου πω την αλήθεια. Κάπου με ξεχνάω. Μιλάει Γιόγιοβιτς, ας πούμε. Ναι, τότε. Εντάξει, ήταν ο μόνος λόγος που μπορούσε κανείς να δει την ταινία, πιστεύω. Αυτή και η σκηνή με τα λέιζερ εκεί που τους κάνει. Στο πρώτο. Που φεύγει το λέιζερ και τον κάνει. Ναι, περνάει από εδώ έτσι. Τον κάνει κυμπάκια, μπράβο. Κυμπάκια, ναι. Νομίζω ότι δεν άξιζε. Εμένα, ας πούμε, μου άρεσε το Street Fighter το 2 ταινία. Το 95, πάρα πολύ. Μου έρχεται πολύ το να έχει γίνει ταινία. Game που έγινε ταινία. Εντάξει, δεν είναι πολλά, αλλά μήπως ρε παιδί μου είχε στο μυαλό σου για το Mortal Kombat, ας πούμε, να δει σίγουρα το 95. Ναι, εντάξει, το θυμάμαι, το έχω δει. Αυτό. Εντάξει, πήγε και ένα Mario το 93, αλλά είναι λίγο απατηλό. Super Mario Bros. Ταινία. Μπορώ να απαντήσω. Απατηλό. Μπορώ να απαντήσω την αντίστροφη. Για πε. Δηλαδή, ένα αγαπημένο game που έγινε ταινία. Συγγνώμη, ταινία που έγινε game. Για τα Alien, πιστεύω. Ναι, εντάξει, άλλο. Ισχύει. Μας έπαιξες crossover τώρα. Μας το... Ναι, ωραίος. Έπα το ανάποδο. Ναι, εντάξει, ναι. Σωστό, σωστό. Ναι. Τώρα αυτό που μου κάνεις, δυστυχώς δεν μου έρχεται κάτι αυτή τη στιγμή να πω. Okay, εντάξει. Θεωρώ ότι το Warcraft πάντως ήταν μια αξιοπρεπή στιγμή. Ήταν ωραία. Ναι, αξιοπρεπή στιγμή. Από τις τελευταίες γενιές κονσολών, έτσι τώρα παρότι δεν, δεν ασχολείσαι, αν ήταν να πάρεις. Ναι. Τι θα έπαιρνε τώρα, PS5, Xbox Series X που είναι πανίσχυρο, Nintendo Switch που είναι αφοσιωμένο στην παιδικότητα και στη ρετρό ανάμνηση πάρα πολύ. Το Switch είναι το φορητό, λέμε ναι, τώρα, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, έπαιξα, πήρε ένας φίλος μου το Switch και έμεινα έκπληκτος. Ναι. Έμεινα έκπληκτος και από το πόσο ωραία έχει σεταριστεί το ότι μπορείς να πάρεις, πάρει μισό χειριστήριο εσύ στην ουσία, μισό εγώ. Ή πόσο εύκολα μπορείς να το σετάρεις να παίξεις την τηλεόραση κατευθείαν κτλ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η πρακτικότητά του σίγουρα. Ναι. Έχω δει και πάρα κάποιους τίτλους οι οποίοι ήταν πολύ έξυπνοι. Mm-hmm. Έχει βγει ένα, πώς το λένε, το Hollow Knight λέγεται νομίζω. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω να το... Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, ποιος μπορεί να παίξει Hollow Knight στο Switch, είναι ακραίο παιχνίδι, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ, πολύ, πολύ καλοφτιαγμένο παιχνίδι. Ωραίο, άρα έχει την εμπειρία. Ναι, νομίζω, yeah. Νομίζω ένα Switch θα έπαιρνα. Και περισσότερο γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι και solo και να κάνεις το co-op. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο εντάξει. Ωραίο. Εντάξει, νομίζω θα έλεγες PS5 επειδή έχεις ζήσει όλη τη φάση των PS σχεδόν. Ξέρεις τι, το PS5 σίγουρα είναι, παιδί μου. Μόνο και μόνο καταρχάς που το κοιτάς αυτό το μηχάνημα. Λες ρε φίλε, ναι, εντάξει. Ναι, θέλω ναι. Να το βλέπω εκεί δίπλα στην τηλεόραση να κάθεται και ας μην παίξω. Ας μην έχω χρόνο να παίζω. Θέλω να το βλέπω. Ισχύει, αν και να το θες, δεν πάω να το βρεις. Αλλά τώρα. Αλφα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εκεί θα το πάρεις τιμή σκάλπερ 1000 ευρώ. Στο marketplace. Φαντάζεσαι, ναι, όντως. Υπάρχουν. Έχει μερικά, έχουν βγάλει. Τέλος πάντων. Και αγαπημένο παιχνίδι των εποχών. Δύσκολο τώρα. Ναι, θέλει σκέψη. Τώρα μπαμ. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω να πω από Sega. Ρε, ό,τι θες πες. Αγαπημένο όλων των εποχών. Ναι, εντάξει, είναι δύσκολη η ερώτηση τώρα. Ίσως το πιο βαθό θα ήταν να πω ένα top 3. Αλλά... Ναι, θα πω Fallout, δηλαδή όπως με έκανε να νιώσω το Fallout 1 στο PC με έχουν κάνει να νιώσω πολύ λίγα games. Ισχύει, ισχύει. Και μένα τα Fallout είναι στα top 10. Για το Fallout 1 συγκεκριμένα είναι σίγουρα στην top 30, μετά είναι... Δεν είναι τόσο, θα μου πεις, μπήκε στο φάσμα είπαμε του retro σχεδόν. Ναι, ναι. Εντάξει. Ρε και Last Gen ήταν, δεν μας νοιάζει αυτό, σιγά. Και εγώ, ας πούμε, το Red Dead Redemption το 2 το θεωρώ μέσα στα top 10 καλύτερα games που έχω παίξει στη ζωή μου. Πολύ ωραίο. Ναι, δηλαδή δεν έχει να κάνει με ρετρό.
Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι το πιο αγαπημένο παιχνίδι από όλα που είχα παίξει και το ευχαριστήθηκα full και το ξαναπαίζω άνετα είναι το Portal. Ναι. Και ας ακούγεται περίεργη και χαζή απάντηση, δεν ξέρω. Ναι. Portal, νομίζω το Portal και το Portal 2. Ήμουνα μεγάλος όταν τα έπαιξα, ήμουνα φοιτητής. Τα είχα βγάλει σερί. Ναι, δεν πήγα παραδόσεις, δεν έκανα την εργασία που έπρεπε να κάνω. Απλά έπαιξα Portal και νομίζω τέτοιο κάψιμο δεν έχω κάνει ποτέ, ξέρω. Το τσάκισες, ε. Ναι, ωραία. Νομίζω θα πω το αγαπημένο μου από όλα, όλα, όλα. Ωραία, και να τελειώσουμε τώρα αυτό το κομμάτι, δύο τελευταίες ερωτήσεις. Mm-hmm. Αν ήθελες τώρα να πάρεις μια retro κονσόλα από όλες αυτές που έχεις δει γενικά, από αυτές που έχεις δει εμένα που κάποιες δεν ήξερες, κάποια που ίσως να έχεις αποθυμένη από μικρός, ποια θα έβαινες από retro κονσόλα? Χωρίς να μπορώ να το δικαιολογήσω πολύ, νομίζω θα έπαιρνα ένα GameCube. Ναι. Ναι, χωρίς να μπορώ να το δικαιολογήσω πολύ. Μου έχει μείνει έτσι μια αίσθηση αποθυμένου ότι θα ήθελα πάντα να έχω ένα GameCube. Okay. Παρότι δεν είχε ούτε πολλούς τίτλους, αν ξέρω καλά. Εντάξει, είχε τίτλους. Είχε τίτλους. Σαν παιχνιδομηχανή νομίζω δεν ήταν τόσο πετυχημένη εν τέλει. Εντάξει, δεν είναι από τις πιο δυνατές της Nintendo. Ναι, καλά, σίγουρα. Είχε όμως πολύ ωραία παιχνίδια. Τα Resident Evil το 1 και το 0 βγήκαν σαν εξαιρετικές εκεί. Ναι. Όπως κάτι Metroid Prime, κάτι παιχνιδάρες. Ναι. Αλλά το GameCube, ναι, εντάξει, okay, δεκτό. Είναι ιδιαίτερο μηχάνημα. Απλά βγήκε την εποχή του PS2. Ναι, αδικήθηκε πολύ. Είχα το PS2 και δεν το. Απλά για κάποιο λόγο μου έχει μείνει μια αίσθηση ότι θα ήθελα να έχω ένα GameCube πάντα. Ναι. Ωραία, να σέβω στο νου μου, αλλά να σου βρω κάποιο. Γιατί νομίζω τώρα πρέπει να είναι και φθηνά σχετικά έτσι. Χωρίς κουτί είναι αρκετά φθηνά. Ναι, δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να βρει και με 50-60 ευρώ πλειολόγος. Μια χαρά. Ναι. Ωραία, και τελευταία ερώτηση. Το κανάλι μου, εντάξει, το βλέπεις. Από την αρχή τώρα, ναι. Ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο μου επεισόδιο μέχρι τώρα? Εντάξει. Φίλε, είναι σίγουρα. Δηλαδή, τι πιο είδες και είπες τον Μπούστη τον ξάδερφο, τι επεισόδια ξέρω εγώ. Σίγουρα είναι με τον. Με το παιδί του τώρα, όχι Χρήστος, αυτό που έχει τη μεγάλη συλλογή. Ναι, στο Στέλιο. Με το τατουάζ. Στέλιος, χαρίς. Στέλιος. Ναι. Νομίζω ήταν το επεισόδιο το οποίο είδα. Ήμουν στην αρχή μου τότε. Πολύ ναι. Ήμουν άπειρος, δεν ήξερα ούτε. Καλό μοντάζ, απλά το είχα παλέψει 50 ώρες εκείνο το επεισόδιο. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω, ίσως και εγώ τότε που το είχα δει και έχοντας και μια σύνδεση, ας πούμε. Μάλλον έμεινε στη συλλογή που είδες και σε καλά, η συλλογή ήταν ακραία. Συλλογή. Στελάρα, εδώ το ξάδερφο, ξέρεις. Τώρα σε κουστάρει, ξέρεις. Η συλλογή ήταν ακραία, φίλε, ξέρεις. Είναι top 5 παγκοσμίως. Παγκοσμίως, ε. Ξέρεις τι, μ' άρεσε και ο. Ρε φίλε, Στέλιο, sorry, έχεις ένα περίεργο βλέμμα. Αν σε δει κανένας idol. Ναι. Θα πει λίγο, μπορεί να φοβηθεί λίγο. Ναι, είναι ψαρωτικός. Φίλος Στέλιος. Ναι, ξέρεις, είσαι λίγο ψαρωτικός λίγο. Ναι, αλλά είναι δυνατός τύπος. Είχες βγάλει συνέστημα στο επεισόδιο, ναι, ρε μου. Ναι. Το έχεις ευχαριστηθεί και εσύ, το έχει ευχαριστηθεί και ο Νίκος και σίγουρα ήταν και μπορεί σαν να, θεματολογία. Κάποιος που τον ξέρει να πει, όπα, ζόρικος τώρα εδώ, δεν μπλέκεις και έτσι και καλά. Αλλά ναι, μετά όταν. Ένα attitude λίγο, ρε παιδί μου, ας πούμε. Το βλέμμα, ξέρω εγώ, το πρόσωπο. Αλλά μετά είναι πολύ κομπλέ. Και έχεις δει και τα επεισόδια που είχαν κάνει και μετά. Τα retro collectors. Του Στέλιο η καραντίνα μας πέθανε, αλλά φίλε τώρα άντε μακά. Να τελειώσει, να πάμε να συνεχίσουμε ακόμα επεισοδιάρες. Νομίζω λοιπόν, αυτό θα πω, ναι. Ωραίος, είχε ευχαριστώ. Φανεί ότι το ευχαριστήθηκες και εσύ και αυτός δηλαδή και εμείς είδαμε και μια τεράστια συλλογή. 3,5 ώρες, ρε φίλε. Και το κανάλι είχε 100 συνδρομητές. Ήτανε πολύ αρχή ακόμα, ναι. Ήτανε 100 συνδρομητές στο κανάλι και βγήκε αυτή η βόμβα και το είδανε 1,000 άτομα, είχε 1,000 προβολές σε μια εβδομάδα. Έτσι. Και είχα 100 συνδρομητές. Φτούσας, ρε. Λοιπόν. Πάμε να παίξουμε για λίγο gameplay. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η κουβέντα. Τον Παναγιώτη ήθελα πάρα πολύ καιρό να σου πω την αλήθεια να τον φωνάξω, γιατί είναι από τους τύπους που δεν έχει να κάνει με τα άλλα παιδιά που σας έχω παρουσιάσει. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ακούσατε κάποια πράγματα, τις μνήμες μας. Ελπίζω, ναι, έτσι κάτι να σας γελάσατε λίγο τουλάχιστον. Και να κλείσουμε το τέταρτο και τελευταίο εορταστικό επεισόδιο αυτά που κανόνισα για φέτος τα Χριστούγεννα. Να θυμάστε ότι είσαι μικρή και το βλέπετε το κανάλι, όταν σας πάει ο μπαμπάς να πάρετε παιχνίδι, δεν θα του δίνετε τα λεφτά. Θα τα έχετε εσείς πάνω σας. Θα τα κρατάτε εσείς. Τα κρατάτε εσείς, τα πληρώνετε εσείς. Σωστός. Αυτό. Γιατί δεν ξέρεις τι ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί μετά. Πάμε μέσα, παιδιά. Σαν εμιστήρες. Λοιπόν, εγώ του έβαλα εδώ αυτό που είπαμε. Βάλαμε Alien 3
στο Super Game Boy και μπήκε σε CRT και πιστεύω ότι έχει πορωθεί τώρα λίγο, το βλέπεις με χρώμα και σε... Πολύ ωραίο είναι, φίλε. Τι ωραία μεταφορά που πήρανε. Με την έννοια τα γραφικά, εντάξει, έχει κρατήσει το retro, αλλά έγινε πολύ πιο smooth. Ναι, είναι πολύ πιο smooth. Εδώ τώρα πας να βρεις τον πίσω, στο κρασαρισμένο... Στο κρασαρισμένο, μπράβο. Στο κρασάι. Έλα τα σι, να το σι. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι όποιος έχει δει και τη σχετική ταινία. Καλά, είναι αυτό. Όποιος έχει δει και την ταινία, αυτό το κεφάλι από το Android που... Ναι. Το κάνει εκείνος ο φοβερός, το οποίος δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Που τώρα μου ξεφεύγει για μένα. Παίζει και στο... που κάνει στο Lord of the Rings τον θείο. Ναι. Πλά, δεν μου πήρε. Τα aliens έχουν μεγαλώσει εδώ σε αυτό το level του παιχνιδιού. Ναι, λίγο. Ένα τσικ. Φοβερό παιχνίδι, έτσι. Παιχνιδάρα, παιδιά. Όποιος καταφέρει και το τερματίσει θα με θυμηθεί γιατί μου αρέσει τόσο πολύ. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι ακραίο. Θέλει στρατηγική. Θέλει κάποια arcade στοιχεία πέρα εδώ. Θέλει να ακολουθείς. Είναι δύσκολο. Είναι ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, τα σπάει γενικά. Και θα σε παίξω τώρα κάτι στην καμπίνα τη Sega. Τι λες? Ναι, ψινεσέ. Πάμε έτσι τώρα για το καλό, λίγο Σέγκα, αφού είσαι σεγκάκιας, ναι, πάμε λίγο να δούμε, παιδάκι, να γουστάρουμε, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έφερα εδώ το Παναγιώτη, στο Zegatron Display Stand. Καταρχήν πες πώς το βλέπεις, γιατί δεν το έχεις ξαναδεί. Καλά, δεν είναι φοβερό. Το θυμάσαι αυτό παλιά στα μαγαζιά, έτσι, έχω μια εικόνα, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το θυμάμαι. Από μουστάκα μου. Από μουστάκα, αλλά τώρα ακριβώς αν μου έλεγες πως είναι, δεν θα το περιέγραφα. Τώρα τρως φλάσμα. Αλλά είναι τρομερό, φίλε. Έτσι. Έχει πολύ εσύ λοιπόν μικρός και εγώ μαζί σου παίζαμε και να αλλάξω Streets of Rage στο Master System. Στο έβαλα εγώ off camera να δεις πως ήταν. Ναι. Και ο Παναγιώτης, παιδιά, δεν έχει παίξει ποτέ το Streets of Rage και το 2 κιόλας στο Mega Drive. Όχι. Οπότε τώρα, πως βλέπεις τώρα αυτά τα σκηνικά εδώ, μουσική. Είναι πιο γεμάτο, ρε, εσύ. Και τα μέχρι και η μουσική είναι πιο γεμάτη. Έτσι. Για πάτα τώρα να start. Και πάμε έτσι να παίξουμε έτσι λίγο ένα levelάκι. Πάμε 2 players. Μ' αρέσει που έχει και duel. Ναι, PVP. PVP, ναι. Λοιπόν, εγώ θα πάρω το Max κλασικά. Όχι, ας θα πάρω το Axel. Εγώ παίρνω το skate. Skate. Είναι βλήγιστο, μ' αρέσει. Έτσι. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πει τα χρώματα και αυτά τι γίνεται. Καλά, είναι πιο upgrade την έκδοση, έτσι. Αρκετά πιο αναβαθμισμένη την έκδοση. Παίζουν με τα grabs, ναι, εμένα. Έχει και friendly fire on. Έχει και friendly fire. Ναι. Υπάρχει και το special move που σου τρώει, βέβαια, σου κάνει drain life. Σου τρώει λίγο drain. Ναι. Είναι και στατικό και σε εγκυμήση. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά τα special moves με το αλφα το κουμπί. Ωραία. Τα... Τι λέει Σερενάτα, τι λέει. Ο ένας λέει γορίλα, ο άλλος λέει Σερενάτα. Γορίλα, μεγάλος. Ο Μαξ. Έλα πάμε. Να το αφούντα το special. Το ξέρεις ότι αυτός που έχει φτιάξει τη μουσική, ο Γιούζο Κοσίρο, στην Ιαπωνία θεωρείται legend, παιδί μου. Και γενικά αυτό το παιχνίδι στην Ιαπωνία, πριν η Sega το κάνει για Master System Mega Drive, ήταν μια από τις επιτυχιάρες της Arcades, με κέρματα. Οπότε, παρότι η Nintendo στην Ιαπωνία πάντα ήταν η νούμερο 1, υπήρχε πάρα πολύ υπήρχε πολύ μεγάλος κόσμος που γούσταρε με τα arcades και το Streets of Rage στη Sega, που εκεί η Sega είχε κυριαρχία στα arcades. Οπότε αυτός ο DJ, λάθος, παραγωγός. Παύλα και DJ έχω διαβάσει, πάει και κάνει lives, φίλε. Είτε στην Ιαπωνία, είτε 8-bit. Παίζει σε stages, ρε παιδί μου, με κόσμος από κάτω, χαμός, και ξεκινάει και παίζει όλα τα soundtrack του παιχνιδιού. Αυτό δηλαδή που έχει γράψει. Υπάρχει hype ακόμα για το παιχνίδι. Ρε, άμα θα σας στείλω να το δεις στο YouTube. Και ναι, ξέρω ότι υπήρχε και το hype με το Streets of Rage 4 που βγήκε φέτος το Μάρτιο. Υπάρχει μεγάλο community, ρε παιδί μου, γενικά με το Streets of Rage. Ήταν, ειδικά τότε θυμάμαι, ήταν τα master παιδιά. Ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Γεια σας, με. Πάρε το λοστάρι. Και με κάποια κίνηση το λωστό ή τους ρίχνεις ή τους το κάνεις και... Throw. Και throw. Τι είναι κουτουλίδια το ρίχνα, λέει.
μουσικάρι, εντάξει. Κουτουλίδι κι άλλο. Η λούπα το συνέχεια. Πάμε, πάμε, πάμε. Έχει φάει γλίτς. Κάτι δεν έχει έρθει κάποιο να τους είναι αυτός. Σόφατε, τώρα θα χωρίσει λογικά. Ναι, ναι, ναι. Go, go, go. Έχει και splash damage, λέει. Ναι. Ναι, και μεγάλο range και splash. Νομίζω και το μαχαιράκι το πετάς κιόλας. Ναι. Και κάτι boss πιο μετά έχουν και AOE. Το special movements. Δεν είναι σαν του Master System. Ή το Streets of Rage 1. Το Streets of Rage 1 και στο Megadrive και στο Master System είχαν το special move. Το special move που ερχόταν το περιπολικό και έδινε, ναι. Εδώ δεν υπάρχει. Που θα ήταν πολύ ωραίο να υπήρχε και εδώ. Θα το συνεχίζαν και με πιο ωραία γραφικά όλο αυτό το animation. Αλλά εντάξει, οκ. Είναι πιο δύσκολο. Ναι. Το 3 απ' την άλλη είναι τεχνικά λίγο αρτιότερο, γιατί είναι και ένα ή δύο χρόνια μετά, νομίζω δύο χρόνια μετά. Αλλά το 3 είναι σε φάση πάρε εσύ τη ζωή, με το πουλάκι. Όχι εσέ! Και που λες το 3 προχωράς, ξεκλειδώνεις και κινήσεις σιγά σιγά. Α, κόμπος και τέτοια, ξέρω. Είναι σε άλλη φάση. Αλλά το αγαπημένο όρο του κόσμου είναι πάντα, από όσο ξέρω, το 2, και αν μου πεις εμένα και από τα 3 παιχνίδια, το 3 είναι αυτό που δεν μου αρέσει όσο το 1 και το 2. Το 1 είναι λόγω περισσότερης ανάμνησης. Ναι, εντάξει. Το 2 είναι λόγω πόρωσης που πήγαινε σε συμμαθητή μου να το παίξω, ρε παιδί μου, στον Σωτήρη και στον Γιώργο, θυμάμαι, στο γυμνάσιο. Τρελά, τρελά παιχνίδια, εντάξει, τρελές μνήμες. Το 4 ένα run το έκανα, να σου πω την αλήθεια. Τόσο γρήγορα. Ναι, ναι, δηλαδή έχει περισσότερα levels, έτσι. Έχει αρκετά levels. Είναι φορταστικό. Έχει αυτό το ωραίο το 4D, το ψευδό. Κατάλαβε το 4D. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, αυτό το παλιό δεν είναι. Και το κακό είναι ότι δεν το έφτιαξε η Sega. Έδωσε την δικαιώματα σε μια άλλη εταιρεία να το φτιάξει. Και δεν ξέρω καθόλου είναι το με ξένο. Παλιό σου. Ποιο ξέρει. Μου βγάλει τρομερή εντύπωση ότι δίνει first party. Όχι σένα, franchise και στο φτιάχνει άλλη εταιρεία. Ναι, αλλά πώ αφήνω! Από πίσω πες, τον ξάδερφο. Ο slider. Τα πανικιά, τα slides. Πιθανό. Τα grabs μα πέσαν τα πάντα. Όχι, καθόλου θα πάω, λέει και δεν θα βγει. Ναι, ναι. Οκ, έχει κάποιε αρκετά βασικέ διαφορέ βασικά με το ένα. Είναι όλα bigger, better, ξέρω εγώ πώς τα λένε, ξέρω εγώ. Νομίζω το ένα δεν είχε και τόσες κινήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Παρατηρώ και κάποιο συνδυασμό δηλαδή κινήσεων εδώ. Ένα κλικ παραπάνω. Είχε γενικά κινησούλες εκεί, είχε και τα items που μάζεψες από κάτω. Ναι. Απλά εδώ είναι πιο καλοσχεδιασμένοι χαρακτήρες. Είναι σίγουρα, ναι, ναι, σίγουρα. Και πιο μεγάλα sprites, πιο μεγάλα pixels και είναι και η μουσική. Και τις ωραίες τις θύψεις με τα μαστίγια και τα δερμάτινα. Ναι, τώρα, εδώ είσαι. Σε καλό σημείο εδώ τώρα. Καλό πλάκα. Ήτανε, πες να ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι ένα μαστίγιο μπορεί να μην είναι τόσο κακό. Ναι, ότι γίνει από την τύπησα. Ότι κάτι καλό μπορεί να βγει εν τέλει. Έχει και μια κίνηση ο σκέτα, πατήσεις δύο φορές τον direction, όποια μεριά θες, πάει γρήγορα. Να βλέπεις. Ένα τάσλε. Και μπορεί να κάνεις και συγκριτικά να κάνεις και άλμα ταυτόχρονα. Ωραία το. Ναι, και βγάζει άλλη κίνηση. Ο Axel επειδή είναι πιο βαρύς, δεν το κάνει, δεν πατάω double D και δεν κάνει dash. Έλα ο μπαρμαν. Φάτο εσύ γιατί είσαι έτοιμος. Φάει και το άλλο, φάει και το άλλο. Αχ, για κόμματα. Δεν φέρονται έτσι τις γυναίκες. Δεν φέρονται έτσι, όχι. Ούτε σε μένα όμως. Αλλά εντάξει. Άμα είμαι μαζοχίστρια, τότε δεν πειράζει. Φύγε, 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 φύγε. Πάρτι με σε άλλο align. Ναι, ναι, ναι. Άμα σου έρθει εκεί, πάρτε εσύ τώρα εκεί. Κάντε να την κάνουμε τόπι. Όχι! Έλα ρε. Η Ηλέκτρα. Με ντότσα ρε, επιέσκυψε. Έκλαψε. Πάρτε με.
Το ότι δεν έχουν σπάσει τα τακούνια το βάρο που ανέβηκε πάνω. Λάβα. Καλό. Πάμε τώρα στον boss. Είναι πάλι, έχει το χρόνο του, βλέπω. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, από χρόνο δεν ξέρω αν έχω μείνει ποτέ. Ναι, κοτοπουλάκι, πάρε κοτοπουλάκι κι εσύ. Νομίζω πάντα ήταν ο χρόνος πέρα αρκετός. Δεν ναι. Θυμάμαι να συναγωνιζόμαστε το χρόνο. Αυτό. Ακριβώς. Κάτσε να το ρίξουμε και κάνα special. Ουχ! Special move. Ανάποδα grabs. Ουχ! Φάγαμε και το απτσάκι του kickboxer. Έλα ένα special move, μην τις φας λίγο πιο γρήγορα. Έτσι, έτσι, κλακ, κλακ, κλακ. Και εσύ, ε! Δεν και εμένα. Ασταμάτητος μπροστά στο special. Ανάποδο, γλωτσιά. Ναι, θα και εγώ τα grabs. Γορίλα, πάμε. Έλα ρε, βγείτε στη σειρά, μπράβο. Λοιπόν και στο τέλος τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση, γιατί υπάρχει ένα debate από το επεισόδιο που είδε στο δεύτερο εορταστικό με το Φάνο που λέγαμε ρε παιδί μου στην Ελλάδα ότι υπήρχε πιο πολύ Sega ή Nintendo, τι είχαν τα παιδιά. Εντάξει, εμείς ήμασταν κατηγορία που είχαμε και από τα δύο. Ναι. Αλλά εσύ τώρα που είσαι από τελείως ουδέτερη γωνιά, έτσι, για να το δουν και άλλοι φίλοι, εσύ τι πιστεύεις ότι υπήρχε στην Ελλάδα, περισσότερο Sega ή μισό το Nintendo? Έχω την εντύπωση ότι η Nintendo ήταν πιο διαδεδομένη. Αλλά περισσότερο ίσως γιατί είναι πιο μεγάλο όνομα, ας πω την αλήθεια. Ήταν και πιο ακριβή όμως. Ήταν πιο ακριβή, σίγουρα. Οπότε ναι, εμείς γι' αυτό είμαστε βάσει αναλογίας που έχουμε ρωτήσει πάρα πολλούς φίλους, συλλέκτες, σε ομάδες, σε polls κτλ. Σε forums, πιο παλιά. Ότι γενικά η Sega ήταν πιο οικονομική. Την προτιμούσαν στην Ελλάδα. Ενδεχομένως. Νομίζω το Master System έκανε 10.000, 15. Στο τελείωμα έχει ξεκινήσει και με 30-35. Αλλά Master System, ρε φίλε, είναι αυτό που λέγαμε στο ξόδι με το NES. Ότι οι περισσότεροι είχαν Master System και πολύ λιγότεροι είχαν NES στην Nintendo. Γιατί είχαν χαοτική διαφορά στην τιμή. Είχαν πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Και το Master System υπήρχε και από πολύ πιο πριν στην Ελλάδα. Ναι, η Μηχανόβη. Το δεύτερο level τη απεσβήτη, το δεύτερο level, ό,τι γουστάρει. Αυτό δεν είναι τώρα. Ναι, ναι, θα το παίξουμε μέχρι τέλος. Θα το παίξουμε. Άντε, πάμε. Φλωτσίδι. Εδώ τώρα, περίμενε, έχει κάτι τρύπες, γέφυρα, του Brooklyn, που εκεί αν φυγαμιστεί σωστά και ψέχεται τη μεριά της τρύπας, τους πετάς με τη μία one shot. Α, κατάλαβα. Δηλαδή δεν έχουμε και πάρα πολύ health και είναι κανένας ζόρικος. Εδώ τώρα θέλει άλμα και φλωτσίδι στον αέρα, τους πετύχεις τώρα αυτούς. Πάρε. Όχι. 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 Να τους... Δεν σου θυμίζει λίγο Mad Max η Μηχανόβη. Όχι, ναι, δεν είναι η ίδια. Εγώ πιστεύω ότι οι παίζανε πολύ εμπνευσμένοι από Mad Max. Fun fact, παιδιά, να ξέρετε ότι το Mad Max 1 ναι. Διαδραματιζόταν στο 2021. Α, με το καλό λοιπόν, να πούμε Mad Max. Α, γίνουμε εδώ όλοι Fallout. Όχι, ρε, ναι, ναι. Τι έφαγα. Το RM, RMZ, Suzuki. Έλα, πάρ' το στο άντε. Ναι, φίλε, το συνειδητοποίησα σήμερα. Είδα Mad Max 1, δεν θυμόμουν και το ψάξα. Ναι. 2021. Έτσι. Λέω, ωραία, καλά ξεκινάμε. Μας είπε και ο πρωθυπουργάρος καλή δεκαετία. Καλή δεκαετία, Χριστό. Ατάκα τώρα, μεγάλη ατάκα. Ατάκα, πάει. Εγώ έχασα κάθε ελπίδα που είχα. Τσόρι τώρα, και δεν ξέρω. Δεν είναι πολιτικό σχολιασμό, εντάξει, χιουμοριστικό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μέσα. Όχι, εμένα! Όχι! Όχι, πέτα, έφυγε και το μήλο, ρε φίλε. Χάσαμε και το μήλο. Μα έβγαλε έξω. Εντάξει. Πώ δεν έχουμε βρει ακόμα τώρα την τρύπα να του στείλουμε. Ήδη σου ζούει και αρέμει, είναι φίλε αυτό. Όχι, να το έφερε του τέσσερα. Φυλάκι, φυλάκι. Όχι πίσω κόλλη τώρα, φυλάκι μόνο. Όχι, είναι χειροβομβίδα αυτό, φύγε. Ναι. Α, πάμε. Μην ξεχνάς και αυτό το dash, είναι πολύ ωραίο. Σώζει φίλε, dash και jump είναι τρελή κίνηση. Με την πλάτη. Αυτά πολύ το special move. Το αλφα, ουφ, κοίτα ρε στενά εδώ. Έχασα και την πρώτη μου ζωή. Ρε φίλε, μας σε βαράει και γυρνάει, πότε προλάβει να πετάξει αυτά. Ναι, εντάξει. Αλλά νομίζω κάπου εδώ πρέπει να είναι τώρα. Το πουλάκι, άστο ακόμα το πουλάκι.
νομίζω το AI δεν είναι τόσο κακό. Όχι ρε, για την εποχή είναι χαρά είναι. Ναι, αυτό. Σε ακολουθάνε, σε τον τζάρουνε. Ναι, ναι. Ναι, πήγε ρε, ψωφά. Πάρ' το, πάρ' το. Α. Α, καλά, αυτό που είπαμε τώρα με τις τρύπες, ότι θα πεθάμε στους, τους έριχνες τρύπες στη γέφυρα, προφανώς έχουμε δει από κάποιο άλλο στο τσοφρέι. Εντάξει. Α, και καλά πανηγυρίζει, ναι, ναι, ναι. Η καρατέκα τώρα σκάβει εδώ, η Βραζιλιάνη είναι αυτή η φάση, ε. Όχι, άστονα, άστονα. Όχι, άστονα. Πώς αφήνω, δεν ξέρω το πάνω. Θέλει λίγο να μην κουμιέσει, να πας αριστερά, δεν ξέρω τα direction πάνω. Ο Ραϊκουόροφ, άκου όνομα, λοιπόν να τους λύξω ένα σπεσιαλάκι. Ωραίο το σπέσιαλ, ε. Εγώ το έφερα. Καλή. Εντάξει, η κίνηση που κάνει το περιστροφικό του σου θυμίζει και ένα από Street Fighter. Α, όντως. Το φαντό και το εκεί του γυρνάει μετά. Ραϊού και πώς το λέει. Ποια είναι επηρεασμένο από ποιο, όμως. Το Street Fighter είναι πιο... Εντάξει, ίδια χρονιά βγήκανε περίπου. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ιαπωνία και τα δύο, ρε φίλε. Οπότε. Ναι, εντάξει. Παιχνίδια των Arcade και τα δύο, δεν ξέρεις τώρα ποιο σκεφτεί. Σε μένα. Το special. Α, εδώ είναι τα κενά, είδες. Μάμα έχει. Τα έχει τόσα ανάμεικτα στο μυαλό σου. Εδώ τώρα του στέλνει από κάτω. Όχι, πήρα από το πλήρω. Πήρα μήλο εγώ. Καλά, να βρει άλλο φάτο. Αφάτο. Ω, εδώ. Εδώ είναι λίγο το μπος σπαστικό να ξέρεις. Πες μου τώρα, ένα τέτοιο παιχνίδι 20 χρόνια σχεδόν μετά. Γιατί δεν είναι ακριβώς 20 χρόνια. Δεν είναι ρε φίλε ακόμα διασκευαστικό. Ναι. Και δεν είναι ότι δεν βλέπετε. Έχει και το skill του, δεν είναι τόσο. Ναι. Δεν είναι πατάω κουμπάκια. Αυτό. Είναι να φάει το game. Προσπάθησε να παίξεις τώρα Tomb Raider 1 στο PlayStation 1. Δεν κατάλαβες, το προσπάθησα μέσα στην καραντίνα να παίξω όντως. Εντάξει, δεν παίζεις. Είναι unplayable. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ρε φίλε. Ναι, δε, από τα pixels τρελαίνεσαι ας πούμε. Okay. Και άλλα παιχνίδια 3D, PS1 ή Saturn. Εδώ όμως ρε φίλε, είναι καρτουνίστικα αυτά τα παιχνίδια. Οπότε, ναι, πάρε πάρε γρήγορα τέτοιο, ναι. Όχι, και τα δύο! Αααα, το τόπλα σειρά. ναι, είναι ζόρικος αυτός. Γλιτώνεις πολλά γραφικά. Ναι, εδώ δηλαδή είναι πολύ playable όλα αυτά τα παιχνίδια. Ενδεχομένως να γλιτώνει υπολογιστική δύναμη κιόλα. Το PlayStation. Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω το τελικό νόημα είναι ότι παιχνίδια Mega Drive και Super Nintendo μπορείς να παίξεις πάρα πολύ καλά. Ενώ μετέπειτα εποχές δεν παίζεις εύκολα. Εγώ ας πούμε τώρα που παίζω το Duke Nukem 3D, ας πούμε το remaster του που έχει βγει ένα, όχι, ένα περίεργο remasteράκι, λαφρό remaster που λέγαμε. Και εντάξει, λέω πώς έπαιζα τότε ρε φίλε στο PS1 ή στο PC. Και όμως τότε μας φαινόντουσαν τέλεια. Έτσι, τότε όταν φεύγαμε από αυτά και πηγαίναμε εκεί λέγαμε ναι. Αυτός είναι και καμιά special. Έλα πιο κοντά, ρε τύπε. Όχι, ας... Εντάξει, εμείς παίζουμε Friendly Fire. Friendly Fire, ναι. Μεταξύ μας. Εντάξει, σκέφτομαι κάποιον να τρώει κλωτσιά με τα rollers και... Πρέπει να πονάει πολύ. Ναι, στο σαγόνι και έτσι. Στο σαγόνι κλωτσιά. Ή να κάνεις grind πάνω στη μύτη του. Έλα, ρε τύπε. Αυτός έχει βάλει να τσακωθούμε μεταξύ μας, σίγουρα. Τον πιάνει στο άλμα, πρέπει να είναι κάτω μόνο. Πρέπει να τον ευθυγραμμίσει και θα πετάξει. Έτσι, κάπως έτσι, να τη φάσει και σε λίγο. Ω, κάτι γιατί θα φάσει τώρα σου. Αλλά έλα και εγώ να μα έρθει, να μα πούμε. Πρέπει να ευθυγραμμίσει τη σκιά του βασικά. Ναι, κάπως. Ναι, τώρα το νιώσα η σκιά. Και ένα σπέσια, βρίσκει και ένα σπέσια. Σαν φιωκολάκι μες. Τύρανη. Έλα. Έλα ρε τύπε. Ω, εμείς μεταξύ μας. Ω, έτσι, συνεχίζουμε. Όταν είναι στην κίνηση δεν το πιάνει. Έλα. Έλα, έλα, είναι εκτός, τον βλέπεις, είναι στο κάτω level. Έλα ρε φίλε. Ακραίο. Και το... Α, ωραία. Stage 2 clear. Πόσα δευτερόλεπτα μαζί δεν παρατήρησα.
Δεν ναι, δεν είδα εγώ. Από το 86 δεν ήμουν να ισχύει που λέγει. Νομίζω ότι ξεκίναγε στο 92 και λογικά παίρνει τι δευτερόλεπτα με το κάθε kill. Ναι. Stage 3 λοιπόν. Κοίτα από πίσω το κάστρο, Disneyland. Έχουμε πάει τώρα στα αυτοπούτα. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσουμε άλλο, παιδιά. Αυτό ήταν το τελευταίο εορταστικό επεισόδιο Console Hunter για το 2020. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ήταν και το σημερινό επεισόδιο και όλη την αγάπη που έχετε δώσει για τα περασμένα επεισόδια που είδατε. Παναγιώτης, πρώτος κάρος, πολύ ιδιαίτερος guest, πρώτη εμφάνιση στο κανάλι. Μπορούμε να έχουμε κι άλλες στο μέλλον, αν θέλει και τα λοιπά, ή αν και θέλει να επιφύγει αν με θέλει, ναι. Προς το παρόν, εγώ θα κάνω τώρα μια πάψη το κανάλι, παιδιά, τη νέα χρονιά, λίγο να ξεκουραστώ και τα λοιπά. Συγγνώμη, δεν είναι η πρώτη εμφάνιση στο κανάλι. Τι έχω ξαναεμφανιστεί στο κανάλι με τη μορφή φωνής μόνο, όταν τερματίσαμε το Resident, το Remaster. Α, ναι, παιδιά, παναγκέτσανε και σε ένα live stream. Σε ένα live stream στο Xbox, ναι. Ωραία, σωστό. 3 ώρα, 4 το πράγμα. Ναι. Το Resident Evil το 2 που παίζαμε το Remaster σε hardcore. Που σου λέει το guide έλεγε να τερματίσει με launchers, με rockets, ξέρω εγώ και τέτοια, και τερματίσει με ένα πιστολάκι, ξέρω εγώ. Στο τέλος με μαχαίρι. Μαχαίρι. Μου είχαν τελειώσει τα ammunition και όλα τα φαρμακεία και στο τέλος σκότωσα τον Tyrant στο hardcore του Resident Evil 2 με μαχαιράκι. Υπάρχει το βίντεο στο κανάλι. Όσοι θέλουν να το δούμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν είναι ότι σταματάω λίγο το κανάλι με την ανασχόληση, παιδιά, κάποια επεισόδια κτλ. Γιατί θέλω να ξεκουραστώ λιγάκι. Θα έρθουν όμως και άλλα επεισόδια, πληκτικά, που σας έχω συνηθίσει. Να είστε καλά, 2021 με αγάπη, ευτυχία, χαρά, μεγάλες συλλογές, COVID-free. COVID-free. Να γουστάρουμε, να βγω και σε κανένα συλλέκτη έξω, να πάω και σε κανένα μαγαζί, να κάνω παρουσίαση και έχω πολλά στα πλάνα μου. Αλλά να μας αφήσει και λίγο η καραντίνα να λασκάρει, παιδί μου. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.